Να είσαι καλά, ρε. Καλησπέρα, ρε Μάκη. Είπαμε να το φτιάξουμε, ρε. Τι νομίζατε? Δεν το φτιάχναμε. Δεν το φτιάχναμε. Το zoom out, πώς το... Άμισε τα τώρα, εδώ είμαστε και zoom out. Εντάξει, επανήλθαμε. Πάμε, πάμε, μάγκες. Κάτσε να κλείσω τώρα από εδώ. Όλα κομπλέ, όλα κομπλέ. Μπομπέ, μπομπέ, να έχουμε εδώ και τα τηλέφωνα. Οι γραμμές ανοιχτές, κάτσε να κάνουμε στο τέτοιο να κάνουμε τη γραμμή. Λοιπόν, ο Κάριος κάκαρε τον Ντόμ. Όχι ρε, ότι θα γυρνούσαμε, θα γυρνούσαμε. Τι κάνετε παιχταράδες μου, καλά είμαστε? Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια. Βασικά κάτσε να γράψω και το τηλέφωνο στο description. Να γράψουμε το τηλέφωνο στο description. Τι έτοιμα λέει ρε μαλάκα, προβολή στη ροή. Ωραία, πούς, επαλήθευση. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα, δεν μπορούμε να πούμε στη ροή ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, μαλακίες. Λόρδος του Μονακό, Σκαβελάκης, πότε δουλεύεις όλη τη μέρα, είσαι στα τέτοια. Κομπλέ. Κάτσα βάλουμε και το τηλέφωνο. Ένα κουτσορεμένο live σήμερα. Έχει βγει λίγο άσχημο, τι να κάνουμε. Θα τους γράφω μετά να το δείτε μετά την τέτοια. Για τη Θεσσαλονίκη είχαμε νίκης και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχασε τον Άρη. Αυτός ο Κωνσταντέλιας ρε, πούς, τι παικτούρα είναι αυτός ο Κωνσταντέλιας. Αυτός ο Κωνσταντέλιας, πω πω πω, και πήγε ο άλλος να του κόψει την μπάλα ρε φίλε. Πήγε να του κόψει την μπάλα ο άλλος ρε φίλε. Γιατί γαμιέται τώρα ρε πούστη εδώ πέρα, μάι. Βόντα. Τι ρε πούστη ρε μάνα, όλα δεν δουλεύουν σήμερα παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να γράψω το τηλέφωνο για να μπορεί. Ο Σκατζοχύρα χάκαρε το chat. Τι να σκα... Αυτός δεν μπορεί να χακάρει τον εαυτό του ρε. Θα χακάρει. Λοιπόν παιδιά, το τηλέφωνο είναι... Δεν μπορώ να γράψω ρε μαλάκα, γιατί δεν μπορώ να γράψω. Α, εδώ είναι. 694. Και αυτό δεν είναι του Γιαβρού, ήταν το δικό μου. 247-31-18. Enter. Λοιπόν, όλα μπόμπα, όλα καλά. Τι λέει παιδιά, λέω, υπάρχει κόντρα ανάμεσα Τζόρνταν. Έλα ρε Γιώργο, τι λέει. Τι κάνεις, ακούγεται ο Γιώργος, κάτσε ρε, δεν σε ακούω τώρα εγώ ρε, περίμενε λίγο. Τώρα ακούγεσαι. Ναι, ακούω. Ακούς, ωραία. Τι λέει ρε Γιώργο, καλά είσαι. Έλα, καλά. Να σου πω. Έλα. Συντονιστείτε και βάραγαν όλα τα γκέτα. Συντονιστείτε μεσημεριάτικα να μας δείξει πως φτιάχνουν τα κριτσίνια. Οχ. Τρόμο στο φουρναρέικο. Οχ. Τρόμο στο φουρναρέικο μετά την προχθεσινή σου εκπομπάρα. Αυτό είναι. Εκπομπάρα. Και ακόμα. Θα σε πολεμήσουμε κριτσίνια, με κριτσίνια, πακοτίνια και φουντούνια. Απίστευτο ρε φίλε. Δηλαδή και εμείς εδώ δες τώρα από πού βγαίνουμε, από μελιανοκλάδια. Με λιανοντούφεκα, πώς το λένε να πούμε. Με αυτά βγαίνουμε. Ο άνθρωπος είναι μόνος του και όλοι σας. Είναι σαν τον Μαραντόνα. Μόνος του, λέμε. Ναι. Ένα μικρόφωνο και έναν καφέ. Άνα, μπράβο. Σας έκανε προχθές πουτάνα κι εσείς. Φτιάξτε κριτσένια πλάφα πουλωράκια με τα δύο χεράκια. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Είναι τεμπέλης, ρε φίλε. Άμα κάνεις κάτι, να το κάνεις τώρα. Τουλάχιστον μη πουλάς τρέλα, ρε φίλε. Έχεις και τον
Άκου την κυρία Αγγελάδα εκεί από δίπλα. Μάρκος. Δεν ντρέπονται Μάρκος λίγο, ρε. Από τον Μάρκο. Δεν ντρέπονται λίγο, ρε, μαλάκα. Βγάζει δεν το χρησμό, θα βγάλει το χρησμό Μάρκος στην Αγγελάδα και τον έχουμε να τον προσκυνάνε. Απίστευτο, ρε, φίλε. Λέω καλά σας κάνει, λέω να σας γλεντάει όλους. Στρογγυλοκάθεται εκεί. Μόνος του με ένα μικρόφωνο, άνθρωπος. Στρογγυλοκάθεται εκεί πέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, λίγο αξιοπρέπεια δεν έχουνε. Να πήρε, πούστε, εγώ τι κάνω εδώ. Να κάνω μανουάλι δίπλα. Ναι, μα πού. Να βάλουμε και ένα μανουάλι. Ρίχνουμε και ένα κέρμα να κάνουμε και στον άρθρο. Καθήμενο Βούδα. Το παίζει το μεταξύ τέτοιο. Προπονητή. Προπονητή το παίζει. Δηλαδή, μόλι ξεχνιέται το φούρναρη, του δίνει οδηγίε πίσω από τον πάγκο. Φαντάσου, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Κάνουν αναλύσει. Κάνουν αναλύσει. Μπράβο. Κάτσε πίσω στην κουζίνα και. Ναι. Και στέλνε του SMS ρε πού στην άδεια. Πρέπει να είσαι. Δεν ντρέπονται. Δηλαδή αυτό πάει στη μάνα του πίσω και λέει μάνα στριμαρά ή στου φίλου του. Και λέει άντε να κάτσω να σε δω, αγόρι μου. Δεν έχουν παίξει μπάλα. Ελά. Ακούς. Ούτε στο πρόβλημα του σχολείου του δεν έχουν παίξει μπάλα. Απίστευτο ρε μαλάκα. Ναι. 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 Ο Σκαζουχήρα τώρα. Ο Σκαζουχήρα τώρα. Ο Σκαζουχήρα τον αφύπνισα. Πιστεύω. Δέχεσαι. Όχι, ναι, αλήθεια. Τον αφύπνισα. Πρέπει να σε πάρουν οι γονείς του, του τηλέφωνο να σου πούν σε ευχαριστούμε, Θωμά. Το παιδάκι μας το γιάτρεψες τόσο σε. Το γιάτρεψα τον Μπούστη. Όπου... Έλεγε μια φορά, ναι. Ναι, είχα γιατρέψει και ένα ψάλτη. Ξέρεις τι, θα σου πω την ιστορία με τον ψάλτη που γιάτρεψα. Θα πεθάνει στο γέλιο. Λοιπόν, έχω ένα φίλο ψάλτη. Θέλω να τον βγάλω. Άμα τον βγάλω, θα πέσει στο YouTube. Ο οποίος τι έγινε. Έχει δύο αδερφούς που είναι καλόγεροι. Αυτός οπότε κατουρούσε, η μάνα του έμπαινε μέσα και τον έδερνε. Γιατί τον έδερνε. Γιατί σηκωνόταν η πούτσα του. Είχε erection. Κατάλαβες. Είχε στήσει. Λοιπόν. Και μια φορά τώρα είμαστε καψόχωρα στη Χαλκιδική και κατουράει ο ψάλτης. Και είμαι ρε μαλάκα στα 30 μέτρα, δεν σου κάνω πλάκα. Και έχω ένα μισοάδιο μπουκάλι πύρας. Το πετάω και του κάνει το κεφάλι, ρε μαλάκα. Εκεί που κατουρούσε. Και τι μου λέει, μαλάκα με γιάτρεψες. Παλιά φοβόμουν να μην έρθει η μάνα μου, τώρα φοβάμαι μην έρθει μπουκάλι. Του φύγε η τέτοια, ρε μαλάκα. Απίστευτο. Ναι, δεν γινότανε, δεν γινόταν φίλε, όντως, δεν γινότανε. Έφαγε μπουκάλι στο κεφάλι, ρε μαλάκα. Απίστευτο. Και εγώ το. Για την πλάκα. Ναι. Το έκανε σήμερα κριτσίνια. Γεια μη, φέτανε. Έτσι θες να ρίξει τον τόμο. Μετά την εκπομπάρα περίμενα και εγώ να οργανωθεί να κάνει να ράνει. Και τόσο έπλεθε κουλουράκια να πω. Κοίταξε. Κοίταξε, Γιώργο. Εμείς πιστεύω με αυτούς τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πλέον. Τους αφήνουμε στα κριτσίνια τους. Όπως και η Χιονάτη τώρα έβαλε καλλιντικά, θα βάλουν και αυτοί καλλιντικά για να μπορέσουν να χτυπήσουν. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Κύριε, θέλετε να αρωματιστείτε. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Εμείς παραμένουμε πιστοί. Για λέγε. Πες. Εμείς παραμένουμε πιστοί σε αυτά που υποσχεθήκαμε. Ότι θα προσπαθούμε να βγαίνουμε πάρα πολύ συχνά, 3-4 φορές τη βδομάδα. Και με τι συνθήκες βγαίνουμε, τώρα κάτσε. Εμείς δεν θα μείνουμε εδώ. Θα οργανωθούμε, θα βγούμε. Θα αλλάξουμε χώρο τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά, και συζητάμε για στούντιο. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Να καταφέρουμε να βγούμε σε στούντιο. Μίλησα με ένα στούντιο το οποίο έχει τον Κουλιανό και τον τέτοιον. Και τον Σαρόπουλο. Και του λέω ρε φίλε. Άλλο το ράδιο, άλλο το YouTube, συμφωνείς. Άλλο τι είσαι στο ράδιο, άλλο τι είσαι στο YouTube. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Ναι, στο λέω. Τι είναι το εσύ, να σου πω κάτι. Θεσσαλονίκη είναι φτωχομάνα, ρε φίλε, μην το ψάχνεις. Το ξέρω. Το ότι κάνουμε εδώ πέρα είναι. Προσπαθούμε δηλαδή, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, ρε εσύ, Γιώργο, την παλεύουμε. Ό,τι βγει. Για λέγε. Να κάνω μια ανακοίνωση από το κανάλι να το βάλεις κι εσύ, να ναι. Το κολλήσεις στον τοίχο, να το ναι. Καρφιτσώσεις. Ναι. Dead or Alive, όπως την Άγρια Δύση, καταζητείτε Dead or Alive ο Σιόντας. Ο Σιόντας. Είναι κοινό αποδεκτό από όλους. Τον έκαναν friend. Φουρναρικούς αντιφουρναρικούς, Tom αντιτόμ. Καταζητείτε όλες οι λεγιώνες, σας έχουμε πόλεμο ή εμφύλιο, καταζητούν τον Σιόντα. Πώς θα κατάφερε ο Σιόντας να γίνει ο πιο αντιπαθητικός άνθρωπος. Ναι. Εσχρός. Ναι. Κλείνω γιατί είμαι στη δουλειά. Έγινε Λεβέντη Μάντε. Καλή βάρδια. Ο Σιόντας με κάνει, τον κάνω unfriend, με στέλνει μετά μήνυμα, τον ξανακάνω friend,
Και μετά θέλει να κάνουμε τέτοιο, να πιάσουμε κουβέντα. Του λέω ρε Σιόντα, άμα είναι να μιλάμε σοβαρά. Και με αρχίσει μαλακίες και τον έκανα μπλοκ στο chat. Στο τέτοιο τον έχω αφήσει. Σύνδεσμος φίλων Τόμ Λονδίνο. Ναι ρε φίλε, εκεί που μεγαλώσαμε. Λονδίνο ρε φίλε. Λονδίνο, γουστάρουμε. Καλησπέρα στο Λονδίνο. Ξεκινάμε. Όταν, Ντάφη, όταν σου έστειλα μήνυμα στο Messenger, γιατί έκανες, έλα παιδιά, μη ρε μπακαγιόκο, μη. Όταν λέμε ότι έχουμε πλέον τομικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, κάποια σαμιαμίδια νομίζουν ότι λέμε ψέματα. Λοιπόν, τι να πούμε παικταράδες, να πούμε και τον ΠΑΟΚ. Τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Το μεγάλο ΠΑΟΚ. Νίκο Χατζημινά, τα αντέδρασε πρόσφατα. Γεια σου, ρε Νίκο Χατζημινά. Για να δούμε εδώ πέρα, ρε παιδιά, τη φάση. Γεια σου Τόμ Αρχηγέ, και στα εύκολα και στα δύσκολα μόνο Τόμ, ναι ρε φίλε. Γιώργος Κάριος, πες για το Φούναρι και τα κριτσίνια του, δεν έχω άποψη. Εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο για τον ΠΑΟΚ ρε παιδιά. Και για τον Κωνσταντέλια. Παιδιά, έρχονται προτάσεις για τον Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ ζητάει πάνω από 20 μοίρια, έτσι, να ξέρετε. Του λένε κάτι Αταλάντες, κάτι Βιγιαρεάλ, του λένε για 10 και λέει για 10 μην μπείτε καν στον κόπο να έρθετε. Πάνω από 20. Μπακαγιώκο, Κάριος είναι ερωτευμένος μαζί σου Τόμ, όλο για σένα μιλάει. Τι λες να παίζει. Κοίταξε, πολλοί είναι ερωτευμένοι Μπακαγιώκο και πολλές. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τι να κάνουμε. Ο Κάριος μαστιγώνει το Δελφίνι. Εντάξει ρε φίλε. Λονδίνο και συγκεκριμένα Λέβισαμ. Πού είναι αυτό ρε το Λέβισαμ. Λέβισαμ. Υπάρχει τέτοιο ρε φίλε. Πρώτη φορά το ακούω. Καλά το Λονδίνο μήνω, είναι τεράστιο. Πώς το είπες. Λέβισαμ. 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 Sorry λίγο να βρούμε το Λέβισαμ. Blackheath. Έλα ρε. Blackheath Λέβισαμ. Α, εσύ φίλε είσαι φραγκάτος. Αγόρι μου. Εσύ τα δίνεις εκεί κανένα διχίλιαρο. Τι διχίλιαρο. Ω, πως εσύ τα έχεις τα κιλά. Να χαρώ εγώ. Μια χαρά. Τι ζώνη είναι αυτό, δύο πρέπει να είναι. Ζώνη δύο. Μια χαρά σε κόβω. Προάστιο, ναι. Ντόμ, σε φοβούνται πάρα πολύ, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ναι ρε φίλε, γι' αυτό και χτυπάνε Μπακαγιώκο. Γι' αυτό χτυπάνε, αλλά εμείς έχουμε τα μέτρα μας, τους περιμένουμε και δεν διστάζουμε σε τίποτα. Όχι, το είδα παιδιά, δεν το έχω ακούσει. Είναι δεύτερη ζώνη, είναι κέντρο. Εντάξει. Μια χαρά είναι εκεί πέρα. Πανάκριβα η νίκια σίγουρα. Δίπλα στο Πέκαμ, ναι. Το Λονδίνο ή κάτι κάνουμε. Ναι φίλε, ναι, το ξέρω, δεν φάνηκε. Εκεί τώρα πες μου που μένεις, να σου πω τα κιλά σου, σε χρήμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι άλλο κάνετε παιχταράδες μου. Έχουμε εδώ πέρα παόκια. Ο Φαλακρός στο Λονδίνο μόνο από το Google Earth το έχει δει. Ισχύει ρε πούστη, δηλαδή. Έχεις για μια χώρα αγάπη που μπορείς να πας, τι να πω ρε παιδιά, με 20-30 ευρώ πανέλα. Άμα κλείσεις και δεν πηγαίνεις ρε φίλε. Ο δικός μπορείς να πας. Περνάς και τη μάχη. Οπότε όλα για το Θεαθήνε.
Όλα για το τέτοιο. Εγώ και να μην είχα σπουδάσει στην Αγγλία, θα πήγαινα Αγγλία, ρε φίλε. Το γνώμη για Σκαλτσόνε που έχει να βάλει 2 εβδομάδες βίντεο. Ο Σκαλτσόνε δέχεται τραμπούκο, ρε. Το τραμπουκίζουνε. Έτσι. Και λίγο το παιδί, έτσι έχω μάθει, ότι τρώει ένα τραμπούκο. Και λίγο το παιδί κρατάει πισινή. Εντάξει. Ποιος ξέρει τώρα. Εμένα μου έχουν πει ότι εντάξει, είναι παιδάκι και φοβισμένος. Τώρα, μα είσαι φοβισμένος. Τόμ, θα φέρεις το Σπύρο για εκπομπή τώρα που είναι Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, ρε, το Σπύρο αν είναι Θεσσαλονίκη. Δεν μου είπε τίποτα. Πού να το φέρω εδώ, με το ζόρι είμαστε εμείς και με το ζόρι χωρίς ήχο και χωρίς τέτοια βγαίνουμε. Πού να έχει... Κάντε κανένα like, ρε, κανένα subscribe. 12 like έχουμε μόνο. 40 και άτομα. Ντροπή. Για να δούμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε στούντιο, ρε. Μίστερ Κέρκελ, πες το ψέματα. Τόμ, από πότε υπολογίζει να έχει κάνει μπάνιο? Πάνω από μήνα. Τι βρω, είναι βρωμιάρης, παιδιά. Δεν πλένεται ο άνθρωπος. Δεν πλένεται και το δείχνει. Και τα ίδια ρούχα. Πολ Δημητρίου, καλησπέρα ξανά σε όλους και ειδικά σε όσους έχουν ζήσει στο Λονδίνο και δεν το φαντάζονται. Γεια σου, ρε Πολ. London Power, welcome to London. Μπακαγιώκο, Τόμ, στην Αγγλία σου έχει τύχει ποτέ να φοβηθείς για τη ζωή σου? Για τη ζωή μου, όχι. Να φάω βρωμόξυλο, ναι. Τόλης, είδες το βίντεο στο Φούρναρης 24? Όχι, αδερφέ, δεν το είδα. Δοξέως Millwall's fans, ναι, έτσι. Κύριε Τόμ. Ναι, ναι, τον τραμπουκίζει. Σέμερ του αν θέλει καλή υπομονή το YouTube λίκι. Παιδιά, ναι, εμείς θα βγαίνουμε και θα κάνουμε όσο έχουμε έστω και έναν ακροατή. Εμείς για έναν ακροατή τηλεθεατή θα κάνουμε εκπομπές. Εδώ να κουβεντιάζουμε, να συζητάμε, να πιάνουμε τον παλμό, τον ρυθμό, την επικαιρότητα. Ευτυχώς, παιδιά, που υπάρχουν τα αθλητικά, εγώ αυτό λέω, και δεν ασχολούμαστε τώρα με αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άλλος ψευδογιατροί, σκοτωμοί, ιστορίες. Θα μου πεις και τα αθλητικά πάνε να τα χαλάσουνε. Αλλά τι να πεις τώρα, εντάξει. Εγώ τώρα αυτά τα αποτελέσματα που ήρθανε, ο Ολυμπιακός τώρα χ, εκεί θα μου πεις με τον Ατρόμητο ότι παίζανε η ΑΕΚ, έχανε μέχρι το 82, δεν πρόλαβαν οι άλλοι να το τελειώσουνε, να το κάνουν εκεί 0-2 στο τέτα τέτ. Ο ΠΑΟΚ όμως, παιδιά, έπαιξε φοβερή τέτοια. Φοβερή μπάλα, έτσι. Αυτός ο Κωνσταντέλιας, παιδιά, πάνω από 20 εκατομμύρια ζητάει ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Και καλά κάνει. Πάνω από 20 χαρτιά, κυριολεκτικά. Γιατί τώρα, άμα ήταν για 10 χαρτιά, κάτι Αταλάντες, κάτι τέτοιες, κάτι θα τον παίρνανε. Νίκος Καμπίτσης, το με ποιον από τη Μαρμίτα θα μπορούσε να κάνεις εκπομπή? Έκανα με τον Τζόρνταν. Κοίταξε, με όλους θα μπορούσα, εκτός από τη Χιονάτη. Ναι, με τους άλλους, δηλαδή, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Όχι. Και με τη Χιονάτη δημιουργήθηκε. Δεν ήταν κάτι... Αυτός, παιδιά, ζηλεύει τον μετά από αυτούς. Τον μετά από αυτούς. Γιώργος Γαβρούτας, φέρε εκεί και μετά δώσε μου γραμμή να δεις τι θα γίνει. Δεν ξέρω άμα γίνει τέτοιο. Δεν ξέρω άμα... Δεν ξέρω άμα γίνει τέτοιο. Τριαντάφυλλος 1926, καλησπέρα το μόνο ΠΑΟΚ. Τριαντάφυλλος, τον πρόσεχε Γαβρούτα και Σιόντα, θα με θυμηθείς. Το Σιόντα τον έχω κάνει μπλοκ, ρε, στο chat, όχι στο Facebook. Τόμ, γνώμη για dropkick Murphys, αξίζουν τον κόπο ή είναι υπερτιμημένοι? Δεν τους ξέρω αυτούς που λέει, φίλε.
Τζιμ Τζιμάρας, Δούκας Γιάκου, μη λες τέτοια γιατί ο Μανάβης της Φροντούς θα δικαιωθεί και ο άλλος θα κλαίει. Μίστερ Κέκλελ, άρε Τζόρνταν, έχεις την εκπομπή σου, είχες τους χορηγούς σου και έγινες δευτεράδα στη Χιονάτη. Απίστευτο παιδιά, ναι όντως. Δηλαδή από εκπομπάρχης, γιατί κατάφερε να γίνει αυτό το πράγμα. Και εγώ να σας πω κάτι, άμα δείτε παιδιά, ο Τζόρνταν επηρεάστηκε πάρα πολύ από μένα. Και εγώ σας προκαλώ, δέστε την εκπομπή, τις εκπομπές του Λαϊκού Δικαστηρίου που τους έβριζε ο άλλος, η πυρέτρια του Κουκουλόη, πώς λέγεται να πούμε, της Χαλάστρας, που έβριζε και οι άλλοι δεν απαντούσαν, δεν κάναν τίποτα, και μετά που βγήκε εγώ πώς άρχισε ο Τζόρνταν και τους έπαιρνε στο μονότερμα. Εν τω μεταξύ, ο άλλος, τι κάθεται ρε παιδί μου εκεί πέρα και κάνουν νούμερα πάνω στο κεφάλι του. Αυτό με το μηχανάκι εντάξει και κατά ψέματα. Κάπως έχει κουράσει. Δεν είναι... Και τώρα πόση αξιοπρέπεια ρε φίλε να κάθεσαι να είσαι τέτοια... Το κουλουκιόι, έτσι δεν είναι, η κουλουκιά. Η κουλακιά, η πυρέτρια της κουλακιάς. Κωνσταντίνουλα, επειδή ανέβηκε ούστικα, φοβάται όπως όλοι που κάνουν τέτοια. Ναι, παιδιά, η πτώση του θα είναι κατακόρυφη. Δηλαδή, εγώ το έγραψα και σε κάτι σελίδες στο Facebook και βγήκαν κάποιοι ανόητοι και ειρωνευόντουσαν. Η πτώση του θα είναι κατακόρυφη, παιδιά. Μην νομίζετε ότι κάποιος έχει φτάσει κάποια τέτοια. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν στην κατακόρυφη πτώση. Έχουν φαλυρίσει βιομήχανοι, έχουν φαλυρίσει εταιρείες τεράστιες. Και ένας τώρα που έχει 50K, τι νομίζει ότι είναι δηλαδή. Ότι είναι έχω πιάσει τον παπά από τα παπάρια. Η πτώση θα είναι βαρύγδουπη. Καταρχήν δείχνει πόσο φοβάται. Επιτίθεται με strike τα 50K επιτίθονται στα 680 subs. Φανταστείτε το πρόβλημά του. Αυτό δείχνει μεγάλη ιτοπάθεια, δείχνει χαρακτήρα ο οποίος είναι μέσα στην ανασφάλεια, ότι και ακόμα με 680 μας φοβάται. Δηλαδή, άμα τα φτάσουμε 1.000, 2.000, 10.000, τι θα κάνει δηλαδή. Πολ Δημητρίκος, στην Αγγλία τη συγκροτήματα άκουγες ή έγκυστη ζωντανά. Έχω δει... Δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Αυτού που λέγανε έχω ζητήσει γιατί έτυχε να είναι στο Έρος, ένα κλαμπ στο Βόρειο Λονδίνο, τους Who Let The Dogs Out. Τώρα πώς λεγόντουσαν αυτοί που έλεγαν Who Let The Dogs Out, who. Αυτούς τους είδα ζωντανά. Τώρα όνομα, τώρα ποιο άλλο, Τυπές Μόντι είδα ζωντανά. Ποιο άλλο συγκρότημα, δεν είδα άλλο συγκρότημα ζωντανά. Δεν ήμουνα στο τέτοιο. Τόλης, Άγιος Πέτρος, γνώμη για το μάρκετινγκ αλυντικών. Δεν το είδα, μόνο 10 δευτερόλεπτα, ειλικρινά. Τόλης, τελικά σπουδαίο πράγμα οι ακαδημίες, κάτι που δεν έχουμε εμείς στον Άρη. Τώρα με παιχταρά Κωνσταντέλια θα οικονομήσει ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, Τόλη, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και σιγά σιγά, άμα δεις και ο Λουτσέσκου προσαρμόστηκε, σου λέει, πλέον οι ακαδημίες κάνουν δουλειά. Έβγαλε Τζιόλι, έβγαλε Κωνσταντέλια, έβγαλε το Λίρατζι. Έβγαλε το Κιουλεράκι, το Κουλεράκι. Έβγαλε έναν άλλο παιχταρά, δεν θυμάμαι ρε γαμώτο, τώρα τον... μου διαφεύγει τώρα και έναν άλλο πιτσιρικά έχει βγάλει. Λοιπόν, τώρα με τις ακαδημίες, αναγκαστικά θα του λένε κοίταξε Λούτσι, όποιος έρχεται από εκεί διαπρέπει, θα ανεβαίνει πάνω. Δεν έχει τώρα να μην τους δίνεις ευκαιρίες και αυτό είναι καλό. Παιδιά έχει βγάλει πάρα πολλά αστεράκια οι ακαδημίες γιατί γίνονται δουλειά. Γίνεται δουλειά. Τώρα ο Ιβάν δίνει πόσο να πούμε, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για τις ακαδημίες. Φανταστείτε τώρα, γιατί αυτά τα παιδιά τα έχουν εκεί πέρα. Τα προπονούν, τα ταΐζουν, τα κοιμίζουν, τα στέλνουν σχολείο, τα κάνουν, ξέρω εγώ. Χαμός γίνεται. Γκλομίλ πρέσω να τρέλε, μάγκα συνέχισε έτσι, ωραία εκπομπή κάνεις. Να είσαι καλά ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, θα εξελιχθούμε. Τώρα αυτά εδώ είναι πιλωτικά. Τώρα εντάξει και συγγνώμη, κάναμε 10 λεπτά, 12, 15, πόσο να βγούμε. Ισχύει αυτό. Σιγά σιγά θα ανέβουμε
θα επενδύσουμε σε ποιότητα. Εμείς σκεφτόμασταν να φτάσουμε πρώτα τους 1000 και μετά να ανοίξουμε τα live. Τα ανοίξαμε νωρίτερα. Τώρα για κάποιο λόγο φαίνεται μόνο το banner, δεν φαίνονται όλα τα άλλα που είχαμε βγάλει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα θα βγαίνουμε από άλλο χώρο. Έχουμε μία κλίση. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Ούτε άκουσα τι είπε. Μπορεί να γράψει κάποιος τι είπε. Ούτε τον άκουσα. Πήρε και το έκλεισε. Δοξέως, κάνε με Τζόρνταν πάλι εκπομπή. Δεν νομίζω να θέλει ο Τζόρνταν να κάνουμε εκπομπή, γιατί είναι με τη Χιονάτη. Οπότε θα βάλει... εσείς πέστε στον Τζόρνταν, κάνεις τώρα με τον Ντόμ εκπομπή. Έχεις τάντερα ή θα σου τραβήξουνε τα αυτοί. Κατάλαβες. Δούκας Παγκέ... Γιάγκου, βγάλε στη φόρα πόσα πήρε ο Τζόρνταν για να φύγει από το γύρο παν. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι δεν ξέρω δεν το λέω. Aftermath, τα έλεγε για Κωνσταντέλια ο Τζόρνταν και έβγαινε γραφικός, τον κοροϊδεύανε. Γιώργος Κάργιος, πώς πιστεύεις ότι θα φέρεις το τερνετικό τέλος του Marmita Sport, τι θα κάνεις από πλευρά σου. Παιδιά, εγώ δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω από πλευρά μου από το να υπάρχω. Αυτός, με αυτές τις πρακτικές, να σου πω πώς θα πάει το έργο. Τώρα κατηγορούν τους τηλεθεατές για την πτώση τους, έτσι. Νέα άτομα δεν θέλουν να βγάλουν γιατί η Χιονάτη ζηλεύει τους μετά από αυτούς. Του ζηλεύει, δεν δίνει περιθώρια. Εγώ όταν βγήκα έδωσα και σε νέα παιδιά την ευκαιρία να εξελιχθούν. Κάποιοι τραβήξανε, κάποιοι δεν τραβήξανε. Είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και σε στούντιο που συζητάμε να ξαναβγεί τον Τελήριο με πάνελ ή να το ονομάσουμε κάπως αλλιώς. Λοιπόν, ουσιαστικά θα έρθει και το βιολογικό τέλος. Εμείς παιδιά είμαστε άλλα, γεροί να είμαστε, άλλα 40 χρόνια εδώ. Γεροί να είμαστε, καταλάβατε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς και με ένα PC να έχουμε μια σύνδεση ίντερνετ και βγαίνουμε, κάνουμε live stream. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 44 ηρωικούς να μας παρακολουθούν. Μια χαρά. Και με 5 άτομα και με 10 κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άγιος Πέτρος, για να λέμε και την αλήθεια, Τόμ, είπες ότι θα άνοιγες απέναντι στο Μένιο όταν ξανά έκανε stream και προχθές που άνοιξε. Που άνοιξε, δεν άνοιξες εσύ. Λοιπόν, εγώ τι είπα, κάτσε λίγο, Άγιο Πέτρο. Εγώ είπα, άμα συνεχίσει να έχει με συνδρομή, ανοίγω εγώ απέναντι με ελεύθερο τσάτ. Αυτό είπα. Και νομίζω στην αρχή το είχε ελεύθερο το τσάτ. Καταλάβατε. Συνεννοηθείτε όλοι να τον κάνουμε μεγάλη πλάκα. Να ανοίξουμε ελεύθερο τσάτ. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτός ο... Καλά, δεν θέλω να μιλάω για τηλεθεατές. Αυτός ο Κάπα, ένα παλικαράκι εκεί που έχει τραγικό με Κάπα, να κάθεται να κλαίει στο τσάτ, να παρακαλάει. Δηλαδή, τι τραγωδία είναι αυτή, ρε φίλε. Ρε, τι βίτα mail είναι αυτή, ρε φίλε. Είναι άντρες αυτοί, ρε πούστη. Να λέει, οχ, 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 η πυρέτρια του κουκαλό, πώς λέγεται, της... η πυρέτρια της Χαλκιδόνας πολύ μοναξιά στο τσάτ, να τους λυπάσαι, θέλω λέει τα φιλαράκια μου, κλαίγανε στο τσάτ, έκλαιγε βασικά αυτός, έκλαιγε στο τσάτ, ρε παιδιά, έκλαιγε στο τσάτ, δηλαδή αξιοπρέπεια μηδέν, ρε πούστη. Παρακαλούσε τον άλλον να ανοίξει το τσάτ. Ήτανε κανείς, ρε παιδιά, να το επιβεβαιώσει ειλικρινά, να το επιβεβαιώσει τώρα, δηλαδή το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου, το λυπόμουνα. Άντρας να καταντάει αξιολύπητος, ρε φίλε. Να παρακαλάει. Λοιπόν. Τζιμ Τζιμάρας, να ξέρεις, η φουρνάρισα πονάει πολύ που στόχος σου είναι και αυτόν ούτε καν τον υπολόγιζες. Κάθε μέρα καίγεται. Τι να τον υπολογίσω. Καταρχήν αυτός έχει δείξει πόσο λίγος είναι όταν συγκρίνεται με μένα. Αυτός έχει μαζέψει εκεί πέρα 5-6 τεμπελόσκυλα. Και κάνει τα λιγότερα νούμερα από μένα, ρε φίλε. Συγκρίνει δηλαδή, η ζήλια του δεν τον αφήνει πλέον.
να δει πέρα από τα μάτια του. Γιατί ξέρει ότι εγώ θα τον ξεπεράσω. Και εμένα δεν είναι ο στόχος μου να ξεπεράσω αυτόν. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν έχει ροή λόγου, δεν έχει ο λόγος του αρχή, μέση, τέλος. Ας κάτσει εκεί να κάνει τα κριτσίνια, τα πακοτίνια, τα τέτοια του, εντάξει. Ήμουνα σε ένα τσάτ όπου βγάζανε τόση ζήλια. Αυτοί δηλαδή βλέπουν έναν άντρα πετυχημένο και τι κάνουνε. Σου λέει, όχι ρε φίλε, θα σε κατεβάσω. Δεν λένε να τον φτάσω αυτόν. Λένε, όχι, να τον κατεβάσω. Εκεί κάτω πούμε εγώ. Αυτή είναι η τέτοια. Ενώ εμείς ποια είναι η δικιά μας λογική. Η λογική είναι να κυνηγάμε τον καλύτερο για να του μοιάσουμε, όχι να τον υποβαθμίσουμε. Αυτό κοιτάμε εμείς. Εμείς θέλουμε δίπλα μας καλύτερους. Να πούμε, ναι, από τον καλύτερο θα εξελιχτούν. Αυτοί βλέπουν τον καλύτερο, ξέρουν ότι είναι μέτρη, ξέρουν ότι είναι πουθενάδες και κοιτάνε να τον μειώσουν. Με ψέματα, με τέτοια, και τι δεν έχω ακούσει. Και τι ψέματα δεν έχω ακούσει, ρε πούστη. Λοιπόν... Τόλης, δεν κατάλαβα τι είναι το strike στο YouTube. Δεν μπορείς να το τραβήξεις και εσύ κανένα strike. Υπάρχει τρόπος. Και υπάρχει τρόπος. Πίστεψέ μας. Πολ Δημητρίου, Άγιος Πέτρος, καλά έκανε για να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει όλα. Tom Cook, fair play. Δοξέως. Bahamen, who let the dogs out. Αυτή είναι, Bahamen. Πάνω-πάνω, στη θεματολογία της εκπομπής βάλε σε κάποιο σημείο και ζώδια. Ωραίο, πολύ ωραίο χιούμορ. Μίστερ Κέκελ από το Europe One. Δεν άκουσα το πρώτο. Ο ίδιος. Παίζει να είναι ο Τρίπιος που σε πήρε το Σάββατο. Από το Europe One. Ναι, ο Τρίπιος. Ας είναι ο Τρίπιος, ρε. Θα κάνει η Χιονάτη. Ναι, στο Τζόρνταν. Αξιοπρέπεια μηδέν. Πες τον Τζόρνταν, έρχεσαι με τον Τόμι εκπομπή. Πού να έρθει. Πού να έρθει. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε ανάγκη από αυτούς. Ο Παυλομελίτης όταν έφυγε, παρακαλούσε και περίμενε και έκανε. Και αυτά που έχει πει, δηλαδή τις βλακίες που έχει πει, ρε πούστη. Εμείς μαζί με τον Κεστελίδη, που τον έφερα εδώ και το παιδί και τον ξεφτύλισε ο Κεστελίδης, του έλεγε, ήσουν ένας άνθρωπος, ρε φίλε, κατωτέρας στάθμης, έτσι. Εμείς του λέγαμε, ρε φίλε, να κάνουμε ένα βήμα. Και λέγε, όχι, όχι, ο Χιονάτη. Με τη Χιονάτη τι θα πει. Ένα τέτοιο με τη Χιονάτη. Φαντάσου, ρε φίλε. Ήταν ερωτευμένος, όπως είναι ερωτευμένος και με τον Ραπτόπουλο. Είναι ερωτευμένος. Όταν δεν έχεις δική σου προσωπικότητα, όταν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, κάθεσαι και κλαίγεσαι και κάνεις. Εμείς ήμασταν Europe One. Πήγαμε Ραπτόπουλο στη Βή και Μαρμίτα Sports. Σηκωθήκαμε, φύγαμε το Μαρμίτα Sports. Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ούτε είπαμε, θέλουμε να γυρίσουμε. Ούτε παρακαλάμε, ούτε κάνουμε. Εμείς είπαμε, θέλαμε εκεί πέρα τρεις εκπομπές. Με μία δεν γίνεται δουλειά. Με μία φορά τη βδομάδα δεν γίνεται δουλειά. Κακά τα ψέματα. Ζητήσαμε τρεις εκπομπές. Δεν μπορούσαν να δοθούν οι τρεις εκπομπές. Τι να κάνουμε, να κάτσουμε εκεί πέρα μια φορά τη βδομάδα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα βγήκα τέσσερις φορές. Τώρα σήμερα είναι η πρώτη. Τουλάχιστον τρεις-τέσσερις φορές τη βδομάδα θα προσπαθήσουμε να συντηρούμε την παρέα μας. Ο κόσμος θέλει να σε βλέπει. Δεν είναι τώρα να βγαίνεις μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα, άμα βγαίνεις, μην έχεις πολλές φιλοδοξίες. Μην έχεις πολύ τέτοια να σε αγαπήσει ο κόσμος ή να σε γνωρίσει. Κάνε και μην έχεις και κόντρες. Άμα βγαίνεις μια φορά τη βδομάδα. Εδώ άλλος ο Παυλομελίτης βγαίνει μια φορά τη βδομάδα και τι θέλει δηλαδή να πει. Ότι θα φτάσει το δικό μας επίπεδο. Ποτέ. 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 Τζάμπα δηλαδή το παλεύει. Και ας βγούνε και αυτοί μόνοι τους. Όχι με 5-6 άτομα. Εγώ άντε ένα φαρμακοποιό να φέρω, άμα είμαστε σε διάδα, όταν θα ανοίξει λίγο, θα αλλάξουμε το χώρο μας, άντε το πολύ πολύ ένα φαρμακοποιό να φέρω. Αυτά που θέλω εγώ να κάνω είναι σε στούντιο. Με παπαδάκι, με λουμπλιού, με φαρμακοποιό. Πού μείναμε, παιδιά? Μπακαγιώκος Τόμ, θέλω να σε επισημάνω ένα λάθος που έκανες προάλλες. Όταν σε πήρε εκείνος και σε ρώταγε που είσαι και λοιπά, έπρεπε να του πεις που είσαι και να έρθει. Δεν λογαριαστήκατε, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Τι να φοβηθώ, ρε. Ο άνθρωπος είναι ψυχασθενής, ρε. Τι να φοβηθώ τώρα, με τον κάθε ψυχασθενή να κάθομαι να ασχολούμαι, ρε φίλε. Ας έρθει να δει πώς θα φύγει. Εγώ γυρνάω παντού.
Dim Nick, αφού έλεγε τα τηλέφωνα που σε έβριζαν τα στημένα, τότε γιατί δεν έκλεισε γραμμέ. Έριξε όλο το φταίξιμο στο Χατζινάκο Fan Club. Χατζινάκο εδώ. Κοίταξε, φίλε, τα τηλέφωνα ήταν στημένα, γιατί άμα δει την εκπομπή που υπάρχει στο Τροβό, βγαίνει η Χιονάτη και λέει ανοίξτε γραμμέ. Ένα αυτό. Δεύτερον, του ξέρουμε όλου, του έχουμε βρει και ξέρουμε το ποιόν του και εδώ είμαστε. Μην ανησυχεί. Τριαντάφυλλο Ντάφη, θα τη σκίσω, λέει την υπηρέτρια. Τόλη, τον Κένταυρο λέει. Είναι αυτό το φλάκα. Μπέστε και δέστε, ρε. Μπέστε και δέστε. Μπέστε και δέστε. Ή μπέστε, άμα θέλετε τώρα, Tom Cook, το έχω κάνει screenshot. Το βγάζω λίγο δημόσια. Είναι για γέλια, παιδιά. Το βγάζω λίγο δημόσια. Μπέστε όλοι τώρα, Tom Cook, στο Facebook. Το ανεβάζω για 5 λεπτά. Είναι τραγωδία. Είναι τραγωδία, παιδιά. Το έκανα screenshot, ρε. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Κυριολεκτικά. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Μπέστε τώρα. Πρέπει να κάνουμε και κανένα Discord ή κανένα τέτοιο. Μπέστε τώρα. Το αφήνω για 5 λεπτά όποιος θέλει να το δει δημόσια. Ειλικρινά. Είναι ένα κλαις, ρε φίλε. 5 λεπτάκια δημόσια. Απίστευτα. Το δεύτερο μήνυμα. Απίστευτο, ρε φίλε. Απίστευτο. Και την άλλη φορά έκλαιγε περισσότερα. Και κάθε εκεί μιλάει μόνος του. Τραγωδία, ρε μαλάκα. Τραγωδία. Λίγο, αυτοί οι άνθρωποι λίγο αξιοπρέπεια δεν έχουν, ρε φίλε. Λίγο αξιοπρέπεια, λίγο ανδρισμό, ρε. Λίγο ανδρισμό, ρε γαμότο. Ρε γαμότη πουτάνα μου. Λίγο ανδρισμό, ρε πούστη. Τι να πω. Κάθομαι εγώ να παρακαλάω για να γράψω το τσάτ, ρε. Ρε, τι τραγωδία είναι αυτή, ρε. Τι τραγωδία είναι αυτή, ρε. Γιώργος Κάριος, δώσε PayPal να βάλω το μισθό μου στο λογαριασμό σου. Καλά, μην ανοίγεσαι. Τον Κωστάλ, λέει, τον κομμουνιστή. Ποιος είναι αυτός. Δημήτριος Παπάς, πες τα Tom. Πέστε Tom Cook στο Facebook, το έχω δημόσιο. Θα το κατεβάσω σε λίγο. Δημήτριος Παπάς, έρχεται ο Τζόρνταν Tom. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον. Τέλος πάντων, πολλή διαφήμιση τους κάνω, το κατεβάζω το τέτοιο. Κάποιος πάτησε, Δημήτριος Φαντίδης, πάτησε και γέλιο. Δεν είναι ούτε για γέλιο, ούτε για τίποτα. Κάθεται ο άλλος και τον παρακαλάει, ρε πούστη. Όποιος το είδε, το είδε, το κατεβάζω. Δε, τζάμπα διαφήμιση δεν τους κάνουμε. Αυτή είναι για να κλαις. Για να κλαις είναι, κυριολεκτικά. Για να τους λυπάσαι είναι, κυριολεκτικά. Τόση ζήλια από παλιούς συνεργάτες δεν το περίμενα. Γιώργος Κάριος. Ποια ζήλια, ρε φίλε, γίνεται συγκεκριμένο. Δημήτρης Παπάς, έρχεται ο Τζόρνταν Τόμ. Τζιμ Τζιμάρας. Οι Παυλομελίτες ένα χρόνο κάθονταν πίσω από τις κάμερες του Europan σαν βρεγμένος σκύλος, επειδή δεν τον ήθελε ο Νάνος. Παιδιά, άλλη τραγωδία. Γιατί δεν είμαι κεντραρισμένος. Να πάω λες. Άλλη τραγωδία. Εγώ τον είδα και τον λυπήθηκα. Καθόταν πίσω από την κάμερα και εγώ πάω εκεί και του λέω, ρε φίλε. Τι κάνεις εδώ, και μου κάτι τέτοια. Και λέω εντάξει, Klein Mind, ok, εντάξει, ό,τι νομίζει. Τώρα εγώ σας ρωτάω, αυτό έχει, είναι, όπα, βγήκα εντελώς, καμία σχέση, από δεν πρέπει να έρθω. Αυτό έχει αξιοπρέπεια, ρε φίλε. Ρε φίλε, άμα δεν σε θέλουν κάποιο, δεν σε θέλει μια αγκόμενα, δεν σε θέλει κάποιος, ένα συνεργάτης, δεν σε θέλει, πες τους, αν δεν με θέλετε μία, δεν σας θέλω 100, ρε πούστη. Δηλαδή λίγο αξιοπρέπεια γαμώ την πουτάνα μου. Λίγο αξιοπρέπεια. Μ' ακούσατε εμένα, εγώ σηκώθηκα, έφυγα από εκεί, μ' ακούσατε εμένα να θέλω να γυρίσω. Έκανα εδώ το καναλάκι μου, όμορφα, ωραία. Έφαγα και τα strike μου. Τι νομίζω, εντάξει, και εδώ, την παλεύω. Εγώ απλά κατακαιρεύνωσα τα strike μου, γιατί εγώ δεν έπαιζα κανένας άλλου τα βίντεο. Τον εαυτό μου έπαιζα. Το κατέρι ψέντων που έχει παίξει το Λούμπεν, έχει παίξει Watch Dog, αυτά είδαν και φοβηθήκανε. Εγώ αυτά που έγιναν σε μια εβδομάδα για μένα. Δεν τα έχουν κάνει αυτή στη ζωή τους και ό,τι πρόκειται να τα κάνουν. Και γι' αυτό γεννάει ζήλια. Κατάλαβες. Και σου λέει τώρα πώς θα τον κατεβάσουμε. Δεν μπορείτε να με κατεβάσετε. Εγώ θα είμαι για τα επόμενα 40 χρόνια εδώ, πρώτα ο Θεός, και αν είμαι γερός. Οπότε δεν μπορείτε να με κατεβάσετε, ρε πούστιδες. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνετε, δεν με κατεβάζετε. Πολ Δημητρίου.
Βρε ζωή ρε το Ρόντο, όντως ρε Πολ Δημητρίου, ασχολείται αυτός μαζί μου άνθρωπο, ας τον ασχολείται μωρέ. Του γεμίζω τη χαμένη του ζωή. Δημήτριος Παπά, πάρε τον Τζόρνταν κοντά σου Τόμ να γίνετε πάταγος. Παιδιά, καλοδεχούμενος ο Τζόρνταν, αλλά τώρα είναι εκεί πέρα, ο άλλος θα κάνει εμπάργκο. Δημήτρης Παπαδόπουλου, χιονάτη γκαρίζει σε κάθε live σε φάσεις γκολ και όταν κάποιος του είπε να γκαρίζεις, του είπε να πάει να φύγει από το live. Κάποτε παρακαλούσε για viewers. Εντάξει. Σπούντι, έκρατσε τον Παυρομελίτη αλλά μόλις έδιωξαν από τη μαρμίτα έτρεξε σπίτι του να πάρει cloud. Πρώτον, δεν με διώξανε, σηκώθηκα, έφυγα. Δεύτερον, εγώ πίστευα και τους έτεινα χέρι φιλίας, του έτεινα χέρι φιλίας, ότι μπορούμε να βρούμε ένα μέτρο συνεννόησης, έτσι, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι μαζί. Γιατί όχι, εγώ ήμουν ανοιχτός. Αυτός όμως είναι η καλύτερη Φιλιππινέζα της Χιονάτης. Επέλεξε να είναι η Φιλιππινέζα της Χιονάτης. Οπότε δεν μπορούμε ρε φίλε. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να γυρίσει πίσω ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Εγώ μόνο με Ραπτόπουλο ξανακάνω εκπομπή. Όχι με αυτόν εδώ. Όχι με τη Χιονάτη. Δεν ξανακάνω με τη. Δεν θέλω να την ξαναδώ τη Χιονάτη. Είναι χ. Άρα μην ψέγετε εμένα. Έτσι. Μην ψέγετε εμένα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση που θα έρθει τίμια, αντρική, να συνεργαστούμε. Δεν έρχεται, συνεχίζω μόνος μου. Δεν τους έχω ανάγκη, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ότι εγώ βγαίνω μόνος μου. Δεν τους έχω ανάγκη. Άλλο το ότι είμαι ανοιχτός και θέλω συνεργασίες. Να υπάρχουν, γιατί όχι. Και να βρω και ένα καλύτερο από μένα. Ένα καλύτερο από μένα να με ανεβάσει, γιατί όχι. Εγώ δεν είμαι στην κορυφή του Everest. Θέλω και εγώ δουλειά και κάνω δουλειά. Και ο κόσμος εκτιμάει τη δουλειά που κάνω. Γι' αυτό σιγά σιγά. Εγώ παιδιά να σου πω την αλήθεια. Βγαίνοντας λέω τώρα θα έχω 5 άτομα. Και λέω με 5 άτομα. Είδα και 100, είδα και 110, τώρα βλέπω 60. Μια χαρά είμαι παιδιά. Μια χαρά. Δηλαδή πολύ πάνω από τη φιλοδοξία μου. Έτσι, και σιγά σιγά αυτό το 60 θα ανέβει και θα γιγαντωθεί. Γιατί εμείς εδώ δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς εδώ πέρα σεβόμαστε τον τηλεθεατή. Εμείς εδώ πέρα δεν ποντάρουμε στην ίντριγκα. Εμείς εδώ πέρα δεν θέλουμε το τσάτ να τσακώνεται. Εμείς το τσάτ θέλω να είναι αδελφωμένο, να είναι παρέα. Αυτό θέλουμε εμείς. Εμείς δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα. Εμείς θέλουμε μια υγιή εκπομπή να τα λέμε κάθε μέρα. Γιατί εγώ προσωπικά αισθάνομαι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης έχει την ανάγκη να εκφράζεται. Αυτό είμαι πάνω από όλα. Ούτε δημοσιογράφος είμαι, ούτε sportcaster είμαι, ούτε τίποτα. Έτσι. Εγώ έχω την ανάγκη να εκφράζομαι. Να εκφράζομαι τον κόσμο και να επικοινωνώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Και όταν έχεις ξεκάθαρη σχέση και βάση και αλήθεια απέναντι στο κοινό σου και στους τηλεθεατές και τους σέβεσαι με πράξεις, αυτό ανταμείβεται. Αν όχι στην αρχή, μετά η συνεπή πορεία ανταμείβεται. Εγώ όπου ήμουν, ήμουν συνεπής. Και στο προηγούμενο μου κανάλι, όποιος έβγαινε εκεί και μου το έπαιζε νταβατζής και μαγκές και είσαι εσύ εδώ και εμείς εδώ θα κάνουμε, όχι φιλέφυγες. Ο Κάριος έφαγε κεφαλιές ψαράκι 50 από μένα, εδώ είναι μέσα. Πόσα άκυρα έφαγε και πόσα κλεισίματα στο τηλέφωνο. Και έβγαινε η άλλη από τη Σταυρούπολη και έκλαιγε. Και έλεγε κάθεσε σε αυτόν και περιμένετε. Σου απάντησα σπάντη. Μπακαγιώκο Τόμ, όταν ήρθαν εκείνοι οι φίλοι του Φέρελ, του δημοσιογράφου, τι ακριβώς έγινε. Ήρθαν, τσαμπουκαλευτήκανε και φύγανε σέντρα. Άγιος Πέτρος. Τόμ, φτιάξει ομάδα Discord. Φτιάξε να εσύ, ρε Άγιο Πέτρο. Δεν προλαβαίνω ρε παιδιά και Discord. Πρέπει να έχω... Μόνο με αυτό πρέπει να ασχολούμαστε. Ενώ εσύ για να είσαι εδώ δεν είσαι no-lifer. Γιατί ρε φίλε, ο Κάργη, ο Πολ Δημητρίου έχετε εδώ πέρα, ανταλλάζει απόψεις, κάνουμε κουβέντα, μια υγιή κουβέντα. Δεν θέλουμε εμείς ούτε ίντρικες, ούτε να μαλώνει το chat, ούτε σχέση κυρίαρχου με υπολοιπόμενο. Όχι, είμαστε εδώ πέρα ίσοι. Έχουμε μια λαϊκή δημοκρατία όσον αφορά την ισότητα των συμμετεχόντων. Δεν είναι κανείς. Όποιος να γίνει κριτική, να γίνει κριτική. Όμορφα, ωραία, τη δεχόμαστε. Όλοι. Με κόσμια. Ούτε με βρισκές, ούτε με τίποτα. Οι άλλοι
στο προηγούμενο καλάλι που ήμουνα, νομίζαν ότι είναι οι τέτοιοι. Οι θεοί και ότι αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ρε φίλε. Και σε αυτούς εγώ ύψωσα ανάστημα. Και αυτοί όλοι οι 66 που είναι αυτή τη στιγμή το έχουν εκτιμήσει. Πολ Δημητρίου, τον Ντόμ Κουκ τον ακολουθούν μόνο lifers. Είσαι η εξαίρεση. Ναι, ρε Πολ Δημητρίου, σωστά. Μίστερ Κέρ, καλά έκανες και τον έκλεισε το Σάββατο αμαία. 40-50 χρονών με γκρίζα μαλλιά και λέει ότι θέλει να παίξει ξύλο για να γλύψει το καπακίδι. Ούτε 15 χρόνια δεν τα κάνουν αυτά. Έλεος. Παιδιά, εγώ τον άφησα μέχρι που έβριζε. Όταν άρχισε να βρίζει, δεν ήταν πλέον αυτό κουβέντα. Εγώ τον άφησα να πει ότι θέλει να τοποθετηθεί όμορφα, ωραία. Αυτός άρχισε να βρίζει. Του είπα μια φορά μη βρίζεις, ξανά βρίζει. Δεν γίνεται με βρισχές. Δεν γίνεται με... Και εκεί έχασε το δίκαιό του. Άρχισε να βρίζει. Τάκης Πον, το θέμα είναι να ξέρεις τι είσαι. Γιώργος Κάριος. Κάριε, μην επιτίθεσαι, Κάριε, φάει ένα μπαν. Επιτίθεσαι σε ανθρώπους του τέτοιου. Φάει ένα πεντάλεπτο μπαν. Δεν θα επιτίθεσαι εδώ πέρα. Μια, δυο, στη χαρίσαμε. Τόλης, γράφει μοναχό στο τσάτ και ο βλάχος ούτε του δίνει σημασία. Ρε μαλάκα Τόλη, ρε Τόλη. Αυτό το παλικάρι, όταν βγήκα στο Europe One, με έβριζε, μετά έβλεπα τα μηνύματα και λέω γιατί με βρίζει αυτός. Τώρα τέτοιοι καραγκιόζοντες τότε σε βρίζουν, ρε παιδιά, αξίζεις. Όταν παρακαλάει, φέρε, λέει, τα φιλαράκια μου. Αυτούς τώρα, παιδιά, ειλικρινά, δεν τους λυπάμαι, ενώ πρέπει να τους λυπάμαι. Είμαι κακός. Δεν ξέρω. Δεν τους λυπάμαι. Είναι τραγωδία. Είναι τραγική. Δηλαδή είναι για γέλια είναι. Και τον έγραφε ο άλλος. Η υπηρέτρια της Χαλάστρας τον έγραφε. Απίστευτο. Δημήτριος Παπάς, το σε παραδέχομαι. Τα λες όπως ακριβώς είναι. Φίλε Παπά, Δημήτρη, αυτό εμείς τα λέμε την αλήθεια και όσοι μπορούν να αντέξουν την αλήθεια και να πιστεύουν στην αλήθεια. Αυτό. Δεν εμείς ούτε θα κορδέψουμε τον κόσμο, ούτε θα κάνουμε τώρα τα έτσι τα πούστρικα, ξέρω εγώ. Αχ, πες κάνε ίντριγκα, αχ, ιστορίες, αχ, τέτοια. Τουλάχιστον αυτή την εκπομπή. Άμα είναι να κάνουμε μια εκπομπή θεατράλε, θα την κάνουμε και θα πούμε ότι παιδιά εδώ τη δείτε είναι μυθοπλασία. Τόμ, κάνε τα δύνατα δυνατά και φτιάξε σερβερ στο Discord. Ρε παιδιά, άμα τα ξέρα αυτά, εδώ θα ήμουνα. Κάντε εσείς ένας εδώ. 60-70 ηρωικούς έχουμε. Δεν μπορεί ένας να κάνει ένα Discord. Τον κάνω υπεύθυνο στο Discord. Το μου γνώμη για Άρκο. Αυτά δεν είναι τώρα για τις ώρες. Άγιε Πέτρο, δεν είναι εδώ σχολείο. Τη χειρότερη. Με τον Άρκο τι έγινε. Για τελειώνω και με αυτό να μην νομίζω ότι τους δίνω αξία. Βγάζει το παλικαράκι ένα βίντεο όταν ήμουν στο Europe One. Αυτό που είχα κάνει το solo και για τις γυναίκες και το πώς προσεγγίζουμε και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Και αυτοί προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν. Αλλά ήταν μεγάλη αλήθεια και αυτό το βίντεο είναι ιστορικό. Γιατί ακουστήκανε αλήθειες. Με γνώμονο πάντα την αντρική αξιοπρέπεια. Λοιπόν, και ανεβάζει το παλικαράκι αυτό. Εγώ τώρα καινούριος εκεί πέρα. Ανεβάζει το παλικαράκι το βίντεο. Του λέω, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου τι είναι να σε κεράσω. Έτσι, από αγάπη, να τον κεράσω, ρε παιδί μου. Αυτός λέει, όχι, εντάξει, ευχαριστώ, δεν θέλω να μου κεράσει τίποτα. Του λέω, μπορείς να μου κάνεις ένα best of. Και να σε πληρώσω, ρε άντερφε. Ήθελα εγώ να έχω ένα δικό μου best of. Εγώ, ρε παιδιά, τόσα πολλά από editing δεν νιώθω, video editing. Δεν νιώθω, τι να κάνω, δηλαδή. Και έλεγα, εντάξει, ας πληρώσω έναν άνθρωπο, να τον αποζημιώσω που θα δουλέψει, να κάνει το τέτοιο του. Δεν το δέχτηκε. Και μετά βγήκε και έλεγε ότι τον προσέγγισα. Ποιος είναι, ρε, και τον προσέγγισα. Ο, πώς το λένε. Αυτός που κάνει τα editing, τα τρελά, ο Μανόλο, πώς το λένε, Μανόλης, ο Μάνος. Ποιος είναι, σιγά μου, ρε, τώρα. Και το πήρε. Μετά ο Σκαντζοχύρα. Βγαίνει και λέει τον προσέγγισα. Πότε προσέγγισα εγώ τον Σκαντζοχύρα. Πότε, ποτέ. Το Σκαντζοχύρα δεν τον ήξερα. Μια φορά τον είδα, τα πήγα εκεί πέρα στο Φούρναρι το καλοκαίρι. Μόνο τότε τον είδα. Γιώργος Γιαβρούτα, άλογο. Άγιος Πέτρος Γιαβρούτα, ρε. Γιώργος Γιαβρούτας, γνώμη για Κριτσίνια του Φούρναρι. Δεν το είδα, αδερφέ. Δεν έχω άποψη, ειλικρινά. Γιάννης Ένος, ο Τζόναθαν κάνει και focus. Βίφο Βερντέτα, δεν ξέρει ο Μουρεσάνο τι είναι. Τι σε λένε, έριδα. Ένα κεφάλι COVID, τρία ξεφύγει. Εννοείται. Τεντάφι, τόμ, πρόσεχε, Γιαβρούτα είναι ρουφ. Δεν υιοθετούμε. Τζιμ Τζιμάρα, τόμ, λες,
την κοπέλα εκεί δίπλα από τον Παυλομελίτη που έχει την πιτσαρία να τις έριξαν πολλές τόγκες. Δεν ξέρω αυτό ρε τσιμάρα, τι να σου πω. Φιλιππινέζα της Χιονάτης. Ε, αυτό, αυτό επέλεξε να είναι ο Φούρναρης. Αντί, ο Φούρναρης, αντί να πει, ρε μεγάλο ωραία έφυγες, έλα να δούμε πώς μπορούμε να, να, αν υπάρχει κοινός τόπος. Εγώ του είπα, θες να πάμε για ένα καφέ. Ε, δεν μπορώ αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ την άλλη. Εγώ, παιδιά, τον προσέγγισα. Εγώ είμαι καθαρός. Όταν άλλος δεν θέλει, δεν θέλει. Ας μείνει εκεί πέρα με μια φορά τη βδομάδα. Εγώ θα τον κάνω όμως να βγαίνει κάθε μέρα με τα αλεύρια. Θα βγαίνει κάθε μέρα. Γιατί όταν θα βλέπει εμείς να ανεβαίνουμε, και αυτός θα είναι στάσιμος και έχει μείνει στάσιμος 3-4 χρόνια. Παιδιά, ο Παυλομελίτης, αν δεν ήταν ο Καριστάκης, θα ήταν τώρα 0. Αυτός τον κρατάει. Να ανάβει ένα κερί στον Καριστάκη. Γιώργος Δραβούτας, χθες είχε το σκατοπετσέταρε, μετά έφταιγε ο Τόμ, έλεος. Τάκης Πον, Τόμ πλησιάζει το επίπεδο Φούρναρη, χαλαρά. Ωραία, αιτιολόγησέ το ρε φίλε, ποιο είναι επίπεδο Φούρναρη. Κάτσε λίγο τώρα με φόρτο σε αυτός που πήρε, ποιος ήτανε. Σιγά μην απαντήσει όμως. Κάτσε τώρα λίγο εδώ. Γιατί τώρα μου γύρισε. Κάτσε να δούμε. Και θα ακούγεται τώρα αυτός. Τώρα καλή ή δεν καλή. Ο αριθμός που καλέσετε λέει δεν είναι διαθέσιμος. Τον ξαναπάρουμε. Μήπως δεν είχε σήμα. Το έκλεισε. Ο προηγούμενος που μας πήρε το έκλεισε. Και όταν ανέβρισε, λοιπόν 698, 772, 85, 93. Σκίστε τον. Όποιος θα παίρνει και θα το παίζει μάγκας, θα τρώει και σκίσιμο. Ποιος είχε το σκατοπετσέτα για βρούτα. Δημήτρης Παπάς, σωστός ο Τόμ, γι' αυτό το γουστάρουμε. Κάτσε Ντάφη, αλλά τώρα έχουμε εδώ. Δαν Φαν, γεια σου ρε Δαν Φαν, έλα ρε Τόμ, καλησπέρα, τι λέει, μια χαρά. Ε, δεν τον αναφέρω καν, αυτό στέει. Ρε Ντάφη, πες για το έσχος που έφερε ο κοντός το σκατοπετσέτα, ρε έλεος, Γιώργος Γιαβρούτας. Σε λέω, Τόμ, αν λες την αλήθεια, πάντα πονάει, έτσι είναι ρε φίλε. Δαν Φαν, Τόμ, μην ασχολείσαι με περίεργους, δώσε θέματα να συζητήσουμε. Παιδιά, τι γουστάρε να συζητήσουμε, να πούμε για τον Κωνσταντέλια που έχει κάνει θράψη. Τι γουστάρετε. Γιατί τώρα τα κοινωνικά αυτά είναι δολοφονίες, τέτοια. Πού είναι ο φαρμακοποιός, φαρμακοποιός Τετάρτη ή Πέμπτη. Βάση σέρια, όχι κακός, κάκος. Κωνσταντίν Ρούλερ, Τόμ, τον σκατσόνε, γιατί τον κάνει στράκι Χιονάτη που ξεφτυλίζει την εργάτη του με αλήθειες. Γιατί τον κρατάει στην επικαιρότητα το φαλακρό. Άμα τον κάνει strike, ποιος θα τον κρατάει στην επικαιρότητα. Αυτός τώρα έχει γίνει ταναπού της Χιονάτης. Έχουμε μια Φιλιππινέζα και μια ταναπού της Χιονάτης. Τριαντάφυλλος Ντάφη, πόσα κόκκινα πέρασε ο σκατοπετσέτας πάλι. Τζιμ Τζιμ, να σου κάνω το Discord και να σε στείλω κωδικούς. Δύο πίτσες θέλω από τον πέτρινο φούρνο. Ήρθε ο σκατοπετσέτας και άλλαζε ρούχα σε κάθε διάλειμμα. Τριαντάφυλλος Ντάφη. Πολ Δημητρίου, το junk φαγητό στο Λονδίνο είναι καλό ή δεν τρώγεται. Παιδιά, junk φαγητό, εγώ έτρωγα αρνίσιο γύρω. Άμα το θεωρήσουμε από φασφουντάδικο. Δεν το λες junk, ήταν γαμάτο. Τρελαινόμουν για αρνίσιο γύρω, παιδιά, στα ίσα. Μπακαγιώκος, Τόμ, αυτοί οι κυλκυσιώτες σαν τον Άρκο είναι πολύ περίεργη φάρα. Μην μπλέκεις μαζί τους, δύσκολα θα βγάλεις άκρη. Όχι φίλε, δεν ασχολούμαι. Θοδωρής, τι έκανε χθες η Παοκάρα, ρε. Πέρασε σαν σύφουνας. Μίστερ Κέκερ, και γιατί να προσεγγίσει τον Σκατζοχήρα. Τι έχει να προσφέρει, άρε ψεύτες φούναρη, μια ανούλα. Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Γιατί να προσεγγίσω εγώ τον Σκατζοχήρα. Τι τέτοιο έχω... Τι να κάνει ο Σκατζοχήρα δηλαδή, αλίμονο. Γιατί να τον προσεγγίσω και ποιος είναι ο Σκατζοχήρα. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτούς, ρε. Τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και ειλικρινά δεν ασχολούμαι.
Τους έχω ξεπεράσει. Αυτοί είναι έξι άτομα. Εγώ είμαι ένας και συγκρίνονται. Καταρχήν, να δείτε τον πανικό τους. Μόνο αυτό να αναφέρω και να το κλείσουμε. Συγκρίνουν μία εκπομπή που είναι έξι άτομα, έξι τεμπελχανία και ένας ψευδός παρουσιαστής που κάνει το ψώνιο του και λέει ότι δεν είναι ψώνιο, ενώ είναι μεγάλη ψωνάρα. Συγκρίνεται με έναν σόλο. Τόσο είναι ο καημός. Δηλαδή, εγώ τώρα, ο Φούρναρης είναι 4 χρόνια YouTuber. Θα βγω εγώ τώρα, μετά από 4 χρόνια, να ασχοληθώ με έναν που κάνει, ξέρω εγώ, την 6η-7η εκπομπή του solo και έχει κάνει πριν Europe One και Ραπτόπουλος TV. Και θα συγκριθώ με αυτόν. Και δεν φαίνεται ότι είμαι ιτημένος ήδη, μόνο που μπαίνω από τη σύγκριση. Είμαι ιτημένος. Κωνσταντίνουλε, με τα αλεύρια, λέει. Τριαντάφυλλος Ντάφη, Καριστάκης αδερφός. Άμα φύγει ο Καριστάκης, Γιώργος Γαβρούτας. Χθες τη Μαρμίτα Έλεος. Τζιμ Τζιμάρας, Τόμος, Σπύρος Χατοπετσέτας, γιατί έχει τόσο hate, θα σου πω. Από όλους, εκτός κάμερας είναι δολοπλόκος. Πάντως είναι μορφή χοντρή. Καρπαζωής πράκτερας, καλός για stream και cloud. Ο Σκατοπετσέτας δεν είναι συνεργάσιμος. Δεν σέβεται στο live. Θα πεταχτεί, θα σου μιλήσει, θα σε κάνει, θα σε κόψει, θα σε ράνει. Από εδώ, από εκεί. Δεν είναι συνεργάσιμος. Εγώ πάρα πολλές φορές πριν το stream του έλεγα, ρε εσύ αγόρι μου, μη με διακόπτεις. Εγώ κοίταγα να μην διακόπτω κανένα. Έτσι, από σεβασμό. Που του σεβάστηκα παραπάνω από όσο έπρεπε, βέβαια. Του έλεγα, μη διακόπτεις, ρε αδερφέ μου. Δεν χρειάζεται να διακόψεις. Καλά, αγόρι μου, λέει, δεν σε διακόψω. Συνέχεια με διακόπτει. Στο διάλειμμα πάλι. Του έλεγα, ρε μπαγλάμα, γιατί διακόπτεις, ρε μαλάκα. Μη διακόπτεις. Πάλι διέκοπτε. Κάτσε, βγάλε άκρη με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς μετά να μην το έχεις τέτοιο. Να μην τον έχεις ψηλό άκτη. Που εγώ, εντάξει, δεν τον έχω άκτη. Απλά δεν ήταν συνεργάσιμος. Ρε πούστη. Εκεί βγαίνει ένα πάνελ. Έτσι. Ένα team. Λειτουργήσε ομαδικά. Πρέπει να λειτουργήσει ομαδικά. Δεν πρέπει να κάνεις το κεφαλιού σου. Δεν πρέπει να κάνεις το κεφαλιού σου. Το Σκατσοπετσέτα, ρε. Τόμ στα παπάρια μας το ποδόσφαιρο. Πες μας για γυναίκες και εμπειρίες. Τι θέλετε, θέλετε ιστορίες για γυναίκες. Τάκης Πον, επαναλαμβάνεσαι, ρε φίλε. Πιστεύω λόγω άγχους χαλαρά. Πού επαναλήφθηκα, ρε φίλε. Με ρωτάει ο κόσμος, ρε φίλε. Κάποιοι δεν έχουν μπει από τα πρώτες εκπομπές. Εντάξει, και λίγο. Παιδιά, τώρα δηλαδή δημιουργούμε τέτοιο. Πού επαναλαμβάνομαι, πες συγκεκριμένα. Τώρα δημιουργούμε, ρε παιδιά, τη δικιά μας ιστορία ως ανεξάρτητη εντελώς. Που και πριν, εντάξει, ανεξάρτητοι πάλι ήμασταν, αλλά ήμασταν σε άλλο κανάλι. Τώρα με δικό μας κανάλι. Στραϊκαρισμένο. Απ' τη Χιονάτη. Αλλά παρόλα αυτά, κρατάμε. Κάποιοι δεν ήταν από την αρχή, τώρα μας βρήκανε. Γήπεδο στον Ηρακλίας. Βάρω ένα παλιό Λευτέρη στη Βίνα εδώ. Γιώργος Γιαβρούτας, το παίζει αρχηγός, έλεος. Τάκης Πον, διαφωνώ. Δαν Φαν, το αγαπημένος πανελίστας παλιάς Μαρμίτας. Ζάχος Ντρούλινγκ, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ιωάννης Ντόκτορ, γεια σου Τόμ. Ιωάννης Ντόκτορ, θα άνοιγα live, αλλά με πρόλαβες. Άνοιξε ρε εσύ, Τόμ, πίτσα ή γύρω. Πίτσα. Προτιμάς έξοδος με φίλους ή κοπέλα. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν. Και τα δύο χρειάζονται, αδερφέ. Δαν Φαν, και τα δύο χρειάζονται. Τώρα τι προτιμάω. Προτιμάω με κοπέλα, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, με τους άντρες θα περάσεις ωραία, θα κάνεις, θα γελάσεις ιστορίες από εδώ, από εκεί. Θα περάσει η ώρα, θα γυρίσεις σπίτι σου. Ενώ με κοπέλα μπορεί να μην περάσει τόσο ωραία, μπορεί να μην διασκεδάσει, αλλά μετά θα πας να το χώσεις. Θα ξεφορτώσεις, ας πούμε, εντάξει. Τους φίλους σου δεν τους πηδάς. Κάνεις παράκι, περνάς ωραία. Άμα το δεις τώρα τέτοιο, δηλαδή περισσότερο χρόνο θα είσαι με μια κοπέλα.
Με τους φίλους θα είσαι λιγότερο χρόνο και θα περάσεις εξίσου ωραία. Οπότε ανάλογα τι θέλεις, άμα θες να το σφίξεις, επιλέγεις με κοπέλα. Αν δεν θες να το σφίξεις και θες τέτοιο, με αγόρια. Αλλά τώρα ας πούμε, το βράδυ αν μου έλεγες απόψε, θα έλεγα ναι, με το κορίτσι μου να βγω. Όχι με φίλους, γιατί τώρα έχω βγει ήδη με φίλους, είστε οι φίλοι μου. Είστε οι καλύτεροι μου φίλοι στο ίντερνετ. Είστε οι καλύτεροι μου φίλοι. Άρα έχω βγει εγώ με φίλους μου. Αισθάνομαι ότι βγήκα με φίλους μου, οπότε μετά μπορώ να πάω στο κορίτσι μου. Τζιμ Τζιμάρας. Τόσα χρόνια είχαν το Φωτιάδη, ο μόνος που του έβγαλε τον καλύτερο αυτό, το μεγαλύτερο κλάουτ, ήσουν εσύ, Τόμ, και αυτό πονάει. Τους έβαλε στα γυαλιά. Δυστυχώς όμως η πουτάνα η ζωή πώς τα φέρνει. Τόσα χρόνια είχαν το Φωτιάδη, ο μόνος που τον έβγαλε τον καλύτερο αυτό, το μεγαλύτερο κλάουτ, ήσουν εσύ. Ισχύει, φίλε, όντως. Ισχύει. Και αυτό εμείς, Δαν Φαν, φάγαμε strike. Δύο φάγαμε από τη Χιονάτη, φίλε. Καλά πήγε και αυτό. Γιώργος Γιαβρούτας, γνώμη για τρέγια. Είχα ουδέτερη μέχρι που τίνει προς την αρνητική, γιατί υπερασπίστηκε τα στημένα τηλέφωνα. Αυτό δεν το περίμενα από τον Τάσο. Τον είχα για πιο αρσενικό. Υπερασπίστηκε τα στημένα τηλέφωνα της επίθεσης, τα χιδέα, που εγώ τα απάντησα όπως έπρεπε. Δαν Φαν, παρακολουθείς όλα about Ρούνικ, όποτε μπορώ, ναι φίλε. Μ' αρέσει ο Ζάχος. Ιωάννης Ντόκτορ, η πίτσα ειδικά να είναι κερασμένη. Όχι ρε φίλε, σιγά. Man OS, θα έρθει ο φαρμακοποιός, ναι, Πέμπτη. Τριαντάφυλλος Ντάφη. Εγώ δεν έχω ούτε φίλους ούτε κοπέλα, τι να κάνω. Έλα ρε Ντάφη, και μόνος σου ωραία είναι καμιά φορά, εντάξει. Και μόνος έχει, θα κάνεις τέτοιο. Aftermath, πάμε δυνατά, Τόμα, ανεβαίνουμε. Ότι θα ανέβουμε φίλε, είναι το γιατί εμείς θα είμαστε συνεπείς. Θα φτιάξουμε κοινό σιγά σιγά, τηλεθεατές. Εμείς θέλουμε μια υγιή σχέση. Βλέπεις εδώ πέρα είναι όλοι κύριοι. Μια χαρά. Γιώργος Γαβρούτας, εσύ έχεις τον Καριστάκη. Γιώργος Κάργιος, γαμώ τους φίλους κάθε Σάββατο. Επανήλθε δυνατά από τον προσωρινό αποκλεισμό ο Κάργιος και μπαίνει με ένα τραγικό comment. Εντάξει. Γιαβρούτας, Ιωάννης Δόκτωρ. Ιωάννης Δόκτωρ, γνώμη για ένα άθλιο υποκείμενο. Ένα άθλιο υποκείμενο. Καριστάκι μωρό μου, έλα πάρε με από εδώ. Ιωάννης Δόκτωρ, γνώμη για Καπακίδη. Αδιάφοροι. Εντάξει. Τα είπα. Μάνο Βες, με τι δικαιολογία strike. Ότι παίζαμε τον εαυτό μας, ρε φίλε. Απλά εντάξει, ο αλγόριθμος δεν καταλαβαίνει ότι ήταν ο εαυτός μας. Εμείς παίζαμε μόνο τον εαυτό μας. Ο αλγόριθμος καταλαβαίνει ότι ήταν επαρμένο από το προηγούμενο μας κανάλι, το οποίο ήταν δικιά μας παραγωγή. Ο ένας 2002, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Λοιπόν, ήταν δικό μας το κανάλι. Ήταν αλουνού, βέβαια, το κανάλι, δικιά μας παραγωγή. Και αυτό εδώ πέρα θεώρησε ο άλλος. Θεώρησε ο άλλος ότι μπορεί να κάνει το strike του. Μας το έκανε, δεν πειράζει. Εμείς ετοιμάζουμε και άλλο κανάλι παράλληλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν φτάσαμε τους χίλιους για να κλαίμε, ήμασταν κάτω. Μίστερ Κέκλελ, Τόμ, πολύ καλά είσαι solo, άντε και με φαρμακοποιό, μη φέρεις πολλά άτομα. Σε αυτή την εκπομπή όχι, το πολύ πολύ φαρμακοποιός, αλλά έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλες εκπομπές σε στούντιο. Είμαστε σε συζητήσεις για στούντιο, να το κλείσουμε, να κάνουμε ένα delirio διαφορετικό. Το οποίο delirio, εγώ πώς το έχω αρωματιστεί ρε παιδιά. Είχα αρωματιστεί μία μαρμίτα χωρίς αθλητικά. Θα μου πεις, μπορούσε να κάνεις με αθλητικά. Όχι. Γιατί όλοι ήταν άμπαλοι. Τώρα το παπαδάκι δεν νιώθει από μπάλα. Φαρμακοποιός άμπαλος. Ο Λουμπλιού άμπαλος. Ήθελα μία μαρμίτα έτσι με καφρίλα, αντριλίκι, μυστήρια πράγματα, τηλέφωνα, άλογα, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Μπιφ, βρισιές, χαμός. Μια μαρμίτα δηλαδή αρωματιζόμουν χωρίς αθλητικά. Αυτό εντάξει. Σε πρώτη φάση δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, δεν στηρίχτηκε κιόλας. Γιατί εγώ ρε παιδιά ήξερα ότι εκεί πέρα θα είμαι για λίγο, πότε πειραματιζόμουν. Γι' αυτό και άραζα. Έλεγα για να δω αυτό, για να δω εκείνο. Και αυτό που είχαμε κάνει τον τελείριο με πάνελ είχε πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές.
Φοβερές εκπομπές ήταν. Είχε πολύ χαβάλε, γελούσαμε. Τώρα εκεί με το Egg Wars, με τα τέτοια, χαμός. Τσάρ Τσάλι, θα πας ρε Τόμ στο Πολύκαστρο, όχι. Ιωάννης Ντόκτορ, Τόμ, σε πάω διότι μπορεί να είσαι και εσύ ψώνιο, αλλά γης ψώνιο. Δεν καταναλώνεις τον άλλο λόγο σου, αλλά είσαι και εσύ ψωνάρα με το YouTube. Ιωάννης Ντόκτορ, όποιος βγαίνει στο γυαλί και σου λέει ότι δεν είναι ψώνιο, είναι ψεύτης. Εγώ βγαίνω και το λέω στα ίσα, θέλει και ένα ψώνιο για να βγεις στο γυαλί. Αλλιώς δεν βγαίνεις, αν δεν έχεις το ψώνιο. Εγώ το λέω στα ίσα και με κατηγορούν γιατί είμαι ειλικρινής. Ο Κάριος, ας πούμε, το παίζει τώρα. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τηλεθεατές, αλλά και αυτός είναι παραγωγός, εντάξει. Ο Κάριος το παίζει τώρα ιστορία, αλλά είναι μεγάλη ψωνάρα. Γιατί βγαίνει στο γυαλί. Δεν γίνεται, παιδιά, όταν βγαίνει στο γυαλί σε ψώνιο. Τέλος. 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 Έτσι. Και δηλαδή και μια φορά ο Τρέγιας μου είχε πει, μου είχε γράψει βέβαια σε μια ομαδική, είσαι λέει ψωνάρα. Και του λέω, εσύ δεν είσαι ψωνάρα που βγαίνει. Και τι να απαντήσει. Όποιος βγαίνει, παιδιά, είναι ψωνάρα. Μην το συζητάμε. Δεν έχει λίγο και πολύ ψώνιο. Ή είσαι ψώνιο ή δεν είσαι ψώνιο. Εγώ αυτό πιστεύω. Και το ψώνισμα από τι προέρχεται. Από την εσωτερική ανάγκη σου για επικοινωνία, τουλάχιστον σε μένα. Εγώ τώρα σε άλλους δεν ξέρω. Γιατί κακά τα ψέματα. Ούτε να βιοποριστείς μπορείς από αυτό, ούτε να έχεις καλύτερη ζωή. Απλά έχεις μια παρέα διαδικτυακή, μια αναγνωρισιμότητα. Αυτό είναι. Και χαίρεσαι έτσι να μιλάς και να επικοινωνείς με τον κόσμο. Από εκεί ξεκινάει η όλη επικοινωνία και όλη σου ανάγκη. Πρωταρχικές δηλαδή ανάγκες καλύπτεις. Όπως είναι η επικοινωνία. Είναι ένα μέσο. Άλλοι θέλουν να βγάλουν λεφτά. Βγάζουν εκεί πέρα από κάτω μηνύματα να πληρώνεις. Η πλήρης εμπορευματοποίηση. Εντάξει, οκ. Okay. Ιωάννη, διαβάσαμε Κώστας Κασκαλίδης. Ό,τι και να κάνουν οι Πρωτοριανοί του Φούρναρη, ο μεγαλύτερος ένας YouTuber είναι εδώ. Έτσι, ρε Κασκαλίδη. Έτσι, πάμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά ξεκινάμε. Πρωτοριανοί, αυτοί κατά βάθος όλοι στον Τόμ θα έρθουν. Και θα κλαίει. Γιατί ο Τόμ σέβεται τον κόσμο. Ούτε λέει ότι είναι δικός του, ούτε τίποτα. Ο κόσμος είναι ελεύθερος. Μάνο Ες, ο Μέγας Φαρακοποιός θα έρχεται μόνο Πέμπτη. Δεν ξέρω, ο Φαρακοποιός, παιδιά, έχει δουλειές. Αυτό είναι, έχει και οικογένεια. Εγώ, επειδή είμαι κοπρόσκυλο, δεν έχω ούτε παιδιά ούτε σκυλιά. Έχω μια κόρη, μπορείς να πεις. Η γυναίκα μου, το κορίτσι μου έχει μια κόρη, ας πούμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι μεγάλη. Δεν, 28 χρονών γαϊδούρα είναι. Δεν εξαρτάται από μένα. Έχει τη ζωή της, το τέτοιο της. Οπότε, παιδιά, σκυλιά εγώ δεν έχω. Δεν έχω πρόβλημα να βγαίνω και να κάνω. Ο οποίος έχει δύο παιδιά, έχει γυναίκα, έχει δουλειά. Εντάξει. Και ο άνθρωπος μπορεί μεσάνυχτα. Και του λέω μεσάνυχτα, είσαι ελεύθερος να βγαίνεις. Γιατί να μην βγαίνεις μεσάνυχτα. Αλλά αυτός εντάξει. Δεν έχει ακόμα, δεν αισθάνεται τέτοιο. Δαν Φαν, κάτσε, δεν κάναμε dispute στην απόφαση. Γιατί έτσι. Θα τα κάνουμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια, θα τα κάνουμε, Δαν Φαν. Ιωάννης Ντόκτορ, όχι, αυτό που λες δεν ισχύει, φίλε. Άμα δεις, ερχόταν ο τύπος και έπεφτε πάνω στην μπούτσα μου. Εγώ του έλεγα φύγε και επέμενε πάνω στην μπούτσα μου. Εγώ το έλεγα σταμάτα, αλλά ήθελε να κάτσει πάνω στην μπούτσα μου. Και έκατσε. Οπότε δεν ήταν στημένο από μένα. Εγώ του έλεγα σταμάτα. Αλλά ήταν τόσο φελός που νόμιζε ότι θα τα βάλει με τον Ντόμ. Ήταν τόσο λίγος. Ψηλώσαμε παιδιά πάρα πολύ και μπήκαμε στα τέτοια τους και ακόμα δεν έχουν δει τίποτα. Εγώ με τη ζήλια τους γκαβλώνω. Γκαβλώνω με τη ζήλια τους. Έτσι, να ζηλεύουν και να καίγονται. Εγώ ό,τι αναφέρω για αυτούς δεν είναι ζήλια. Γιατί είναι ανθρωπάκια. Εγώ λέω τα πεπραγμένα τους και τις πρακτικές τους. Έτσι. Τι είπα. Είπα για τον άλλο που έκλαιγε στο chat. Παπ, το πόσταρα. Δεν λέμε ψέματα. Τριαντάφυλλος Ντάφι, γνώμη για Φούρναρη Μπάτμαν που έσωσε κόσμο από κλέφτες. Δεν έσωσε κόσμο από κλέφτες, ήτανε ρουφιάνος. Βγήκε και ρουφιάνεψε. Ρε μπαγλάμα, για να μπει όλος να πάει να φάει μια πίτσα σημαίνει έχει ανάγκη. Αυτό εδώ και βγαίνει εσύ και τον καρφώνεις. Και τι για να βγεις στο Sky, στο κόλο Sky, στο κολοκάναλο. Και λέει εγώ βγήκα Sky. Τι βγήκε Sky, βγήκες να κάνεις το ρουφιάνο. Δεν αναφέρομαι σε αυτόν τον Καραγκιόζη. Όταν με ρωτάνε, αναφέρομαι. Εγώ σέβομαι τον Ντάφι τώρα και απαντάω για αυτόν τον Καραγκιόζη. Εγώ δεν θέλω να μιλάω για αυτόν τον Καραγκιόζη. Για αυτόν τον υπάνθρωπο. Έτσι.
Γιατί δεν είναι μια τρίχα από τα αρχίδια μου. Και έχει δείξει τη ζήλια του και το φόβο του. Εμένα, όποτε με ρωτάνε, επειδή σέβομαι τον κόσμο, θα απαντάω. Αν δεν με ρωτάνε, δεν ασχολούμαι κιόλα. Μην γράψει καμιά νούλα ότι ασχολούμαι με αυτόν τον Καραγκιόζη. Δεν ασχολούμαι. Με ρώτησε ο Ντάφη. Κωνσταντίνουλε, πες μας φίλε το top 5 εκπομπών που γούσταρες. Διευκρινιστικά της Μαρμίτα, σε εννοείς. Μιγδόνι Ερίπ. Δεν θα σπαμάρεις εδώ πέρα. Έφυγες. Όποιος σπαμάρει εδώ πέρα φεύγει. V for Vendetta. Ενώ αυτοί που λες όχι, όλοι ήταν άμπαλοι. Γι' αυτό ρε V for Vendetta. Για σκεφτείτε το. Ήθελα να κάνω μία Μαρμίτα χωρίς αθλητικά. Ήταν λάθος η σκέψη. Ήταν λάθος η σκέψη. Και τώρα να σου πω κάτι, φανταστείτε ένα πάνελ. Εγώ, Ζυγκερίδης, Παπαδάκη, φαρμακοποιός και βάλτε ακόμα ένα. Βάλτε, ξέρω εγώ, Μοσχοτέλη. Θα χωρούσε Μοσχοτέλη, σαν Μοσχοτέλης επαναλαμβανόμενος. Τις ίδιες ατάκες λέει. Βάλτε ποιον. Ποιο άλλο αστέρι βάλτε. Βάλτε και Βρυσέλα. Δηλαδή φανταστείτε ένα πάνελ, Ζυγκερίδης, Παπαδάκη, φαρμακοποιός, Βρυσέλας και εγώ. Χαμός. Τι γέλιο έχει να πέσει, ρε φίλε. Θα πέσει όλο το ίντερνετ. Τι γέλιο έχει να πέσει. Είναι μία μεταμαρμητική εκδοχή, χωρίς μπάλα. Τι άλλο θέλετε. Και με τα τηλέφωνα να γίνεται χαμός. Ιωάννης Ντόκτορ, θέλεις μια Μαρμίτα με καλ τύπους, την οποία την έχει μόνο ο Παυλομελίδης σε αυτό το σημείο, είναι λίγο πιο πάνω για μένα. Φίλε, άντε, εγώ να σου πω κάτι. Ιωάννη Ντόκτορ, το δέχομαι. Έχει διαμάντια, δεν μπορεί να τα χειριστεί, ρε φίλε. Δεν έχει το πνευματικό επίπεδο να τα χειριστεί. Δεν μπορεί να είναι κεντρικός. Ο Φούρναρης είναι για δευτεροτρίτο αμαία. Αυτό είναι ο ρόλος του. Δευτεροτρίτο αμαία και πάλι αναφέρομαι, θα το λέω συνέχεια, σε αυτόν τον Μπαγλαμά. Επειδή με ρωτάει ο Άννης Ντόκτορ. Άμα σταματήσουν να ρωτάνε οι τηλεθεατές, θα σταματήσω και εγώ να μιλάω για αυτόν εδώ. Εγώ από σεβασμό απαντάω στον Ιωάννη, όχι όταν αναφέρομαι σε τον βλάκα. Λοιπόν, είναι δευτεροτρίτο αμαία. Αυτό αν καθόταν και έκανε μία ατάκα ανά μία ώρα, δύο, θα είχε διαπρέψει, θα ήταν κορυφαίος. Θα το γουστάραν όλοι, πάνω από Κιμπόκο θα ήταν. Θα ήταν ένας Κιμπόκο, γιατί ο Κιμπόκο είναι πιο έξυπνος από αυτόν. Dan Fan Tom θα ζούσε σε άλλη πόλη εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι, Κρήτη. Όχι πόλη, στην Κρήτη, όποια πόλη βάλεμε, γουστάρω. Λίγο, όχι Χανιά, αλλά Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, γουστάρω. Σφάκας, πώς τα καταφέρνει και πέφτει σε όλα έξω. Νομίζω ότι είναι και πολύ εγκέφαλος. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτός νομίζει ότι είναι έξυπνος και εμείς είμαστε βλάκες. Αλλά έτσι είναι ο πιο βλάκας, όταν νομίζει. Ιωάννης Ντόκτορ. Μα δεν είναι κακό να είσαι ψώνια, αδερφέ. Βρες μια κάμερα, σιγά ρε φίλε. Dan Fan Tom, μπουγάτσα ή τρέγια, μπουγάτσα. Τσαρτσάλι, ο κοντός, δεν βιοπορίζεται από τη Μαρμίτα. Από τη Μαρμίτα, Tom. Βιοπορίζεται, φίλε. Διαφωνώ, Τζιάννης Φιλ. Διαφωνώ, φίλε. Διαφωνώ. Αλλά απόψη σου, εντάξει, δεν θα μαλώσουμε. Τζιμ Τζιμάρας, πες τα ρε, το Μαρμίτα πρέπει να είναι μισή ώρα ανάλυση και μπάλα και δύο ώρες σύντρικα χιούμορ και άπειρο γέλιο. Το μόνο που ακούς είναι τα έλεγα, τα πρόβλεψα, τα λέγαμε, δικαιωθήκαμε. Τώρα αυτό δεν είναι Μαρμίτα ρε παιδιά τώρα. Με Καπακίδη, με Φρουρό, με πώς το λέει τον άλλο, τον Γεωργάκηνα, έτραγω και τον άλλο, τον Κομπάρσο, την υπηρέτρια της Χαλάστρας, δεν είναι ρε φίλε τώρα. Δεν είναι Μαρμίτα αυτό ρε. Τραγωδία. Τζιμ Τζιμάρας, γεια σου ρε Κασκαλίδη γίγαντα, ψυχάρα, ο μόνος που στήριζε το σχορεμένο το Φωτιάδη στην πράξη. MIR, αυτά είναι προσωπικά ρε φίλε. Κωνσταντίν Ρούλε, θέλουμε κόκκινο στην εκπομπή και εγώ το θέλω. Ιωάννης Ντόκτορ, είναι μια αυθεντική Μαρμίτα. Μίμης Κυριακού.
Αδερφέ, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που γράφω, αλλά σε βλέπω μια εβδομάδα. Σε γουστάρουμε. Συνέχισε έτσι, μίμης από Αθήνα. Να σε καλά, ρε Μημάρα. Καλή συνέχεια. Τριαντάφυλλος Ντάφη. Με Βρυσέλα σίγουρα θα πέσει το ίντερνετ. Δημήτρης Ρο 33. Γεια σου, Τόμ. Γεια σου, Δημήτρη. Τριαντάφυλλος Ντάφη. Γνώμη για Τάκο. Τάκος, φίλε, είναι κύριος. Εγώ τον ξέρω για κύριο και μια χαρά και ούτε πέφτει σε εκβιασμούς. Και εγώ τον Τάκο τον ήξερα να πληρώνει. Τώρα εκεί πώς τον χαλάσατε εκεί που τον σέρνετε, δεν ξέρω. Απλά έχω ηχητικά που κάποιοι δίνανε τόγκα στο γιώτη. Ούτε το 5 ευρώ για το γύρο δεν πληρώνανε. Τα οποία θα βγουν εν καιρό. Δεν χρειάζεται. Ιωάννης Ντόκτωρ, εγώ που τα γνώρισα τα παιδιά είναι όλα διαμάντια και τους αγαπώ όλους με δυνατή μαρμίτα της κουλτούρας, έπρεπε να είχε παρουσιαστεί ούτε σένα ούτε φουν, αλλά τον κόκκινο. Οκ. Εγώ παιδιά δεν ξέρω, πάρτε όπως θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι μου έχει τύχει με κατά λάθος ή έτυχα σε συγκυρίες να είμαι ο τελευταίος μαρμητικός. Και έχω, το αισθάνομαι εγώ ως βάρος και καινούργια άτομα να βγάλω, πράγμα που δεν θέλει να κάνει χιονάτη γιατί ζηλεύει. Εγώ δίνω ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να βγουν. Να, ή τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ εκεί πέρα έδινε ευκαιρία. Άλλο ότι δεν μπορέσαν να τα απεξέλθουν κάποιοι. Εντάξει, δεν πειράζει, και αυτό ανθρώπινο. Θέλαν τα βήματά τους, εντάξει, τα παιδιά μου το προσπαθήσανε. Και εμείς εκεί πέρα κινούμαστε, δηλαδή να μεταδώσουμε την ιδέα. Γιατί όπως και να έχει ρε παιδί μου, εγώ είμαι μικρότερος από όλους αυτούς. Και βιολογικά, και να είμαστε γεροί, θα είμαστε πολύ παραπάνω. Οπότε η οποιαδήποτε ελπίδα για όλη αυτή τη μεταφορά της ιδέας είναι από εκεί. Μόνο από εκεί μπορεί να προέλθει. Ειλικρινά αυτό το πιστεύω και πάνω σε αυτό εδώ πέρα δουλεύουμε. Λοιπόν, Τζιμ Τζιμάρας, έτσι και τολμήσει να βγει σέντρα με Τόμ σε ουδέτερο πάνελ, θα σε ξαϊλώσει. Ναι ρε παιδιά, δεν το βλέπω σαν αντίπαλο το παιδί. Καλά κάνεις και κρύβεσαι. Μην βγεις απέναντί του στο λόγο. Εγώ ήρθω και Στελίδη στο παλικαράκι και είπε το πρόβλημά του και εγώ είπα, άμα θέλει ο Παυλομελίτης να πάρει τηλέφωνο. Αυτός την προηγούμενη φορά εκπομπή του με έβρισε για 3-4 ώρες, δεν είπε να πάρω τηλέφωνο. Όχι βέβαια ότι θα έπαιρνα. Έτσι. Και τώρα μην βγεις, αδερφή νοσοκόμα της Σταυρούπολης και πεις ότι ασχολούμαστε μαζί σου. Ο κόσμος ρωτάει. Εγώ σέβομαι τον κόσμο και απαντάω. Όχι ότι θέλω να ασχοληθώ μαζί. Παιδιά, μην ρωτάτε για αυτόν. Ειλικρινά, δεν θέλω να αναφέρομαι σε αυτό. Όχι ρε Ντάφη, είναι καλά παιδιά. Δαν Φαν, Τόμ, αν και Παοξής, δύο Αριανούς έχεις για μαρμητικούς ήρωες, κλαίω. Όχι. Το Ντρούλινγκ το συμπαθώ πάρα πολύ. Μου βάλες Μπουγάτσας ή Τρέγιας και είπα Μπουγάτσας. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν κρίνω με ομάδα. Να, επειδή είμαι Παοξής, δηλαδή τώρα κάτσε, άμα είναι ένας Αριανός καλό παιδί και ένας Παοξής κακό παιδί, με ποιο θα κάνω παρέα, με τον Αριανό τον ξεκιμένο, όχι με τον Παοξίδη. Εγώ δεν κρίνω από ομάδα, κρίνω από τον άνθρωπο και με ποιο συμπαθώ. Ας είναι ότι η ομάδα θέλει, ωραία, και επειδή είναι μια άλλη ομάδα, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Πρέπει να πλακωνόμαστε, πρέπει να το μισώ. Δεν πάνε ότι η ομάδα θέλει. Ας είναι ότι η ομάδα θέλει, ρε παιδιά. Ειλικρινά δεν με απασχολούν οι ομάδες όταν κρίνω έναν άνθρωπο. Όλοι 16 γνους MW3WR δεν υιοθετούμε. Για το Καντονά δε εκεί κάνεις stream στο Twitch. Εδώ προσπαθούσαμε 10 λεπτά να βάλουμε ήχο, 15 λεπτά να βάλουμε ήχο στο YouTube. Πού να πάμε και Twitch, ρε αδερφέ, εσύ καλά τα λες, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε δρόμο.
Μίστερ Κέκλερ, συμφωνώ ρε φίλε. Είναι μεγάλο αστέρι και δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν, δεν μπορούν να πάρουν, δεν μπορούν να πάρουν το πολύ για αυτόν, δεν μπορούν να πάρουν το maximum από αυτόν. Τον έχουν και αυτό και τον ξεφτιλίζουν. Θα χανακτήσει το παλικαράκι, θα σηκωθεί να φύγει. Βίφορ Βεντέτα, Βρυσέλλας η πρώτη ταγκαδόρη γύρου. Τσάρλς Τσάρλι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν θεωρείται. Θεωρείται. Για μένα θεωρείται. Αλλά δεν είναι από τους τελε... Είναι... Δεν είναι νεομαρμητικός. Είναι μεταμαρμητικός. Ο μόνος νεομαρμητικός είμαι εγώ. Ο Φούρναρης βγήκε με αυτούς, με σκατοπετσέτες, με χατζινάνους. Με αυτούς βγήκε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Φίλε, καταρχήν, φίλε, δεν πίνω μεγάλες γουλές, λίγο-λίγο. Όλοι 16. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει, ρε φίλε. Ας το παίξει όσο ταμπλό θέλει. Ο καθένας θέλει να κάνει το καλαμπούρι του. Εντάξει, θεμητό. Ελεύθερος είναι. Σώσα ταμπλό θέλει, ας το παίξει. Δεν μας πειράζει. Εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε και αν τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν πειράζει. Τα βγαίνουμε και εμείς μια φορά τη βδομάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η άλλη άποψη. Η άλλη προσέγγιση, μακριά από ίντριγκες, να κάνουμε κουβέντες, όμορφα, ωραία, να μιλάμε για αθλητικά, κοινωνικά, τα πάντα, να σχολιάζουμε τα πάντα, αυτό θέλουμε. Τώρα, σε όσους απευθυνόμαστε και όσοι μπορούν αυτό να το συνεριστούν και να το δεχτούν. Όσοι δεν μπορούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά και όσοι μας γουστάρουν, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τώρα οι άλλοι πάνε, κάθονται και βλέπουν κανάλια που έχουν καταφερθεί εναντίον σε παιδάκια με άθλια σχόλια και με ανθρώπους που έχουν πρακτικές να παίρνουν αλλωνών ονόματα και εκπομπές. Αυτούς γουστάρουν να βλέπουν, αυτούς βλέπουν, εντάξει, δικαίωμά τους. Τι να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε να σκάσουμε? Όχι ρε πούστα. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω, ένα τέτοιο ψάχνω. Μάλιστα. Καλή φάση. Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει? Γιώργος Γαβρούτας, καλά έκανες και έφερες άτομο που δεν έχει μέσα να πει αλήθεια για να μην τα λέει όπως θέλει τα ψέματα του ο Φούρναρης. Για τον Κεστελίδη αναφέρεσαι, Κωνσταντίνη Ρούλελ. Τόμ, αν ερχόσουν σε αντιπαράθεση σε ένα πάλι με τον Τάπα, πιστεύω θα πάθαινε χειρότερα από ό,τι έπαθε ο Γέρο. Εννοείται φίλε, εννοείται, εννοείται. Θα την έκανα γιογιό τη χιονάτη. Γιογιό, γιογιό. Πού να μπορούν να σταθούν αυτοί απέναντί μου, ρε. Πού να σταθούν αυτά τα ανθρωπάκια. Πού να θα πούνε τα ανθρωπάκια. Δαν Φαν, για πλάκα το είπα, το μήμα σας συνεχίζουμε. Δαν Φαν, τσίπουρο ή ουίσκια. Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, γράπα δηλαδή. Και ουίσκια θα πάμε σε Σίβας. Μόνο Σίβας. Παιδιά, ευτυχώς δεν είμαι του αλκοόλ. Δεν είμαι του αλκοόλ, ευτυχώς. Αν ήμουν και του αλκοόλ, θα είχα πει το πείμα νωρίτερα. Κάπνισα πάρα πολλά τσιγάρα, έφαγα πάρα πολύ, χαμός, κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο, 5-6 ώρες, άλλοι κοιμούνται 10 ώρες. Λέω, πώς κοιμάται 10 ώρες, πώς κοιμάστε. Λοιπόν, αν είχαμε και το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, εντάξει, κουκουρούκου. Θα ήμασταν κουκουρούκου.
Δημήτρης Ροντ, δεν έγινε ποτέ αυτό, ρε φίλε. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί λες μαλακίες και ψέματα. Κάντε γαμίσου, σήκω, φύγε, καραγκιόζη. Α, κάτσε, σε κάνω και ένα vlog. Δεν θέλουμε τέτοιους καραγκιόζης. M.I.R. ακούγεται ο Τρέγιας από πίσω. Πού είσαι, ρε Τόμ, ο Τρέγιας. 71, υστερομαρμητική περίοδος. Δεν το δέχομαι υστερομαρμητικά. Το δέχομαι νεομαρμητικά, γιατί εμείς μπήκαμε με νέες ιδέες. Έτσι δεν είναι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να εισάγουμε και άλλα πράγματα πάνω στην κουβέντα. Δεν ήμασταν υστερό, είμαστε νεό. Και είμαι ο μόνος εκπρόσωπος. Και αυτό, παιδιά, σιγά σιγά, επειδή είμαστε ιδεολόγοι, γι' αυτό και δεν μπορούν να μας νικήσουν, γι' αυτό και είμαστε ανίκητοι. Γιατί βάζουμε πάνω απ' όλα την ιδεολογία μας. Εμείς θα είμαστε γεροί, να είμαστε, σας είπα, παιδιά, 30-40 χρόνια ακόμα, δόξα τω Θεώ. Τα έχουμε. Μπορούμε, είμαστε ηλικία που μπορούμε, τουλάχιστον έστω, να, 30 χρόνια τα έχουμε μπροστά. Να γνωριστούμε καλύτερα, να μεγαλώσουμε μαζί. Και ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να έρθουμε πιο κοντά. Εγώ, παιδιά, μακάρι να βρούμε κι άλλους, να βρούμε χώρους, να κάνουμε εκπομπές με παπαδάκια, με φαρμακοποιούς, με Σάκη Λουμπλιού, με όποιον άλλο προκύψει, όποιος άλλος πιστεύει ότι μπορεί να έχει την ευκαιρία του, έτσι να κάνουμε τον κόσμο να περνάει ωραία. Εμάς αυτή είναι ο στόχος μας, να περνάμε όλοι ωραία, ρε παιδιά, να γουστάρουμε. Μακριά από τοξικότητες, από τέτοια, έτσι να γίνεται ένας χαμός, να ξεδίνουμε. Κάνουμε μια εκπομπή που απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ξεδώσουν, θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, την ασφυκτική, από τα προβλήματα, να πούνε μία-δύο ώρες, ρε παιδιά, να κάτσω λίγο εκεί, να χαλαρώσω, να γουστάρω, να γελάσω, να βρίσω, να με βρίσουνε, να κάνουμε το χαβαλέ μας, να γίνει μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, έτσι το θέλουμε. Να γίνει και η ίντριγκα έτσι για το χαβαλέ, όχι να βγούμε να πλακωθούμε. Τέτοια πράγματα γουστάρουμε δηλαδή εμείς. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ναι, Τσάρλι, ναι, θέλουμε να κάνουμε και αυτό. Άγιος Πέτρος, αύριο θα κάνεις εκπομπή, ναι, 7 η ώρα. Αύριο, πάμε να το καθιερώσουμε. 7 η ώρα να έχουμε. Κωνσταντίν Ρούλερ, εντωμεταξύ ο ραπ δεν έχει πάρει καθόλου θέση για το συμβάν σου με τον Κοντό. Κάτι μου λέει, έχει άλλη άποψη από τον Κοντό. Κοίταξε τι γίνεται. Ο ραπ θα τον αποκεφαλίσει το Τυχιονάτη. Του τη φυλάει. Γιατί έκανε θανάσιμα λάθη Χιονάτη. Τον ξεφτύλισε εκεί με κινητά, εκεί με τέτοια. Αυτά ο ραπ δεν τα συγχωρεί, παιδιά. Να το ξέρετε. Θα φάει αποκεφαλισμό. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Είναι γερόλικος. Μην τον υποτιμάτε. Και θα τον αποκεφαλίσει. Θα τον αποκεφαλίσει και θα τον αφήσει εκεί πέρα μόνο του, έστω με την Ταραπού το γέρο, ο οποίος, επειδή έκανε αυτό το σχόλιο το εσχρό, έχει δηλώσει αιώνια υποταγή. Αλλά και αυτός μην νομίζεις, κάπου οι σκλάβοι θα περιμένει να ξεχαστεί και θα βγει και αυτός στην αντεπίθεση. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είσαι στην καταπίεση συνέχεια και στην αναξιοπρέπεια. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια. Κάποια στιγμή, εντάξει, κάποια υγιή σου κύτταρα μέσα αντιδράνε. Και προσπαθούν να κάνεις τέτοιο. Θα κάνουμε βέβαια και ανάλυση και live αγώνες, θα κάνουμε βέβαια. Μίστερ Κέρκερ, βλέπαμε μαρμίτα πιο πριν από το φούρναρι. Και όταν ήρθε έτοιμη για ύπνο, πες να είναι ο χειρότερος που πέρασε από εκεί και λέει ότι αυτός έφτιαξε τη μαρμίτα. Άρε Ανούλα, πραγματικά παιδιά πρέπει να ήταν ο χειρότερος. Ο χειρότερος τώρα που το λέτε, ναι, δεν φαντάζομαι χειρότερο. Γιατί είχε μία ζήλια. Δεν είχε αυτή την αγάπη για να πάει αυτό που να το κάνει. Δεν είχε την αγάπη. Και ό,τι καλό λέει, του τα έχει πει ο Καριστάκης. Αν δεν είχε τον επηρεασμό, τον θετικό επηρεασμό από τον Καριστάκη, αυτά που θα έλεγε θα ήταν εντελώς εσχρά. Εντελώς εσχρά. Καλά που είναι ο Καριστάκης και τον κρατάει λίγο τα γκέμια. Παιδιά, όντως.
Ήταν μια παρουσία η οποία σου μετέδιδε αυτή η υπερκινητικότητα, οι άναρθες κραυγές, ό,τι χειρότερο πέρασε. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο πανελίστα. Δηλαδή ο Σκατοπετσέτας μπροστά του ήταν απίστευτος. Τουλάχιστον είχε αυτά τα σπαστικά να φωνάζει, να ουρλιάζει, να κάνει ασυνάρτητο λόγο. Τουλάχιστον ο Σκατοπετσέτας είχε μια αρχή, μια μέση, ένα τέλος. Όλοι είχανε, όλοι οι πανελίστες είχαν μια αρχή, ένα μέσο, ένα τέλος. Αυτός δεν είχε. Δεν είχε. Πραγματικά ό,τι χειρότερο. Κυριολεκτικά, παιδιά, πρέπει να ήταν ο MVP άχρηστος της Μπαρμίτα. MVP άχρηστος πανελίστας. Κυριολεκτικά. Και τον πήραν μετά οι άλλοι χαμπάρ και δεν τον δουλεύανε. Την ψώνησε κι αυτός. Σου λέει, όπου έχω λαό. Και τι κάνει τώρα. Κάνει τώρα αυτά που κάνουν οι χιονάτοι και ο ραπ. Λέει, αμάν, λέει, φταίνει οι τηλεθεατές. Τώρα και αυτός, και σε ένα τσάτ μέσα τον ξεφτύλισα, του λέω, βγες και πες ρε μαλάκα, η αποτυχία σου οφείλεται στους τηλεθεατές ή σε σένα. Και δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί και αυτός θέλει να φταίξει τους τηλεθεατές. Πώς φταίνει οι τηλεθεατές ρε φίλε. Εσύ οργανώνεις, εσύ δίνεις τα... Εσύ βαράς τον τέφι και οι τηλεθεατές ανάλογα με το ρυθμό σου και άμα γουστάρουν, άμα έχεις καλό ρυθμό, χορεύουνε. Αν δεν γουστάρουν, δεν χορεύουνε. Κάθεται, φταίει τους τηλεθεατές. Πάλι θα βγει, δεν με υποστηρίξατε, δεν με κάνατε. Δηλαδή περιμένει τι, να τον υποστηρίξουνε. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του και νομίζει να τον υποστηρίξουν οι άλλοι. Μα άμα δεν μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να περιμένεις από τους άλλους να υποστηρίξουνε. Αυτά είναι πρώτα εσύ εκπέμπεις. Μία δική σου, ένα δικό σου στίγμα, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορέσουν να δεχτούν, να λάβουν το μήνυμα και να μπορέσουν και αυτοί να το μετουσιώσουν σε κάτι θετικό για σένα και μετά έχεις την απέτηση. Λες Λάκος, είσαι προσβλητικός φίλε. Οπότε τρως κατάργηση και μπαν. Δεν θα προσβάλλετε. Να πείτε την τέτοια και αγορασμένο δεν πήρα. Πώς γίνεται τώρα αυτός. Έφαγε την απόκριψή του. Ιωάννης Δόκτωρ, Πανκ, ακούς. Παλιά άκουγα φίλε Sex Pistols, μόνο αυτό. Τάσος, γεια σου Τόμ, καλησπέρα από Ναύπλιο. Γεια σου ρε Τάσο, καλησπέρα σε σένα και στο Ναύπλιο. Great White, ο ράπ είναι σκληρός σαν τρίγωνο πανοράματος. Όχι φίλε, μην υποτιμάς το χερόλικο. Μην τον υποτιμάς, περιμένει την κατάλληλη του στιγμή για να ορμήξει. Μαϊδενικός. Ρε Τόμ, πολύ αξία δίνεις στους πουθενάδες της Μαρμίτας. Ειλικρινά γράφεις το παπάρι σου και προχώρα. Αδερφέ μου, τι έχω γράψει το παπάρι μου, απλά κάποιοι τηλεθεατές ρωτάνε. Έτσι. Ρωτάνε να μην απαντήσω. Και εγώ απαντάω. 71. Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή στη Μαρμίτα. Εντάξει, το ξεβράκωμα στο γέρο. Αγαπημένη. Το ξεβράκωμα που έκανα στο γέρο. Μίστερ Κέκλερ. Ο Τόμ φταίει, ο Κεσκελίδης φταίει. Οι τηλεθεατές φταίνε, όλοι φταίνε εκτός από την Ανούλα. Άμα τους κάνει θετική, μετά σου λένε είσαι κακός. Ναι. Γιατί καταφεύγουν όμως εκεί ρε Μίστερ Κέκλερ, γιατί δεν έχουν αξιοπρέπεια, γιατί δεν έχουν αυτοπεποίθηση, γιατί βασίσανε την όλη παρουσία τους τη βασίζουν πάνω στο... Τώρα διάβασα ένα χαζό μήνυμα ρε Γιώργο Πεπεγκά. Γιατί να το γλύψω ρε φίλε, επειδή λέω την αλήθεια, δεν θα τη φέρει τώρα πιστεύεις ο ραπ στη Χιονάτη, την Ανούλα, δεν θα τη φέρει στην Αγγελικούλα. Θα τη φέρει στην Αγγελικούλα ρε φίλε. Αυτό είναι γλύψιμο ρε φίλε. Το ότι βλέπεις κάπως μπροστά σημαίνει ότι γλύφεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω ρε αδερφέ και δεν μπορώ να καταλάβω και το motivation σου τώρα για να γράψεις ένα τέτοιο μήνυμα, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να σου πω ρε μπρο. Εγώ δεν γλύφω κανένα. Τώρα, άμα έγλυφα, δεν θα ήμουν εδώ πέρα μόνος μου. Θα ήμουν με αυτούς εδώ πέρα και θα ήταν όλα καλά. Ντιμνίκε, λες βλακίες, φίλε.
Γιατί με ρωτάει ο κόσμος και απαντάω. Τώρα εδώ είχαμε στην αρχή πρόβλημα. Είχαμε τέτοιο. Θέλαμε να πούμε intro, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς παιδιά σε λίγο θα κλείσουμε. Να είστε καλά, συμπληρώσαμε πόσο, 2 ώρες live. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. MIR, Τόμε, είσαι ανάγκη από content. Στα παπάρια μας η μαρμίτα. Παιδιά, εντάξει, ξεκινήσαμε. Γιώργος Παπαϊωάννου, πάντως εσύ μόνο έφερες κοπέλες στις εκπομπές, όντως. Γιώργος Κάγκος, πολύ καλό content και σήμερα. Μάθαμε ότι ο Φούναρης είναι αμαία, να δούμε τι θα πεις αύριο, το έκαψε το θέμα. Ρε Κάργε, ρωτάνε ρε φίλε, ο κόσμος. Τι, κοίταξε Κάργε, ξεκινήσαμε με τεχνικό πρόβλημα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι πάντα όπως τα θέλουμε στις εκπομπές, παρόλα αυτά επιμείναμε, βγήκαμε και είμαστε εδώ. Τώρα τι να κάνουμε, εντάξει, δεκτή κριτική, οκ, okay, θα βελτιωθούμε, τώρα όλα αυτά είναι πιλωτικά. Σιγά σιγά και εμείς θα κάνουμε τα βήματά μας, προσπαθούμε να κλείσουμε στούντιο, οργανωνόμαστε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Βγαίνουμε μόνοι μας, χωρίς moderator, χωρίς τίποτα. Τι να κάνουμε. Λίγο την κατανόησή σας. Τουλάχιστον το προσπαθούμε. Δεν λέμε κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Την καλύτερη δυνατή προσπάθεια την κάνουμε. Δεν λέμε ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Αλλά αυτό είναι, ρε παιδιά, για αρχή. Και πάλι ξεκινήσαμε πιλωτικά. Όλο αυτό είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Γιώργος Κάργιος, μην είσαι αμφισβητίας. Γιώργος Κάργιος, αύριο δεν θα πεις κουβέντα για φούν. Ρε Κάργε, με ρωτάνε ρε άνθρωπε μου, καταλαβαίνεις ελληνικά. Με ρωτάνε και τους απαντάω, εγώ δεν θέλω να λέω κουβέντα. Μην ασχολείστε με τον Παυλομενέτη, δεν αξίζει. Καταρχήν είναι ένας αμόρφωτος, απαίδευτος. Έβγαλε εκεί το Σοκράτη τώρα να πει ότι κάτι είναι, τα είπε λάθος. Ένα παιδάκι που έμαθε εκεί στη δουλειά, φούρνο σπίτι, σπίτι δουλειά. Πήγε, παντρεύτηκε, ξέρω εγώ τι έκανε, το καταλάβανε, το στείλανε. Τι να ασχολούμαστε. Δεν έχει κάτι να κερδίσουμε δηλαδή από αυτόν η όλη ασχολία μας. Μια χαρά είναι. Σοκράτης Φερενίδης. Λέγε ρε Μαρίνο, στέλνεις τα σως. Λέγε. Τι θέλεις. Να έρθει όποτε θέλει Μαρίνο. Λοιπόν, Πέδαρη, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο. Τα λέμε αύριο. Με Βολομελίτη τι παίχτηκε πάλι. Ρωτάει ο κόσμος, ρε Δανφάνε. Ρωτάνε και απαντάω. Μη ρωτάτε να μην απαντάω. Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι, παιδιά. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν τον κατουράω. Δεν τον βλέπω. Έτσι. Και στα νούμερα και παντού. Οπότε και αυτοί συγκρίνουν τι, μια εκπομπή solo με 5-6 τεμπέληδες που είναι εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Καλή συνέχεια, αύριο τα καλύτερα.